μας αφήνουν να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά. Τι κατάσταση είναι αυτή, δηλαδή. Δεν μας αφήνουν, ρε φίλε. Τι κατάσταση είναι αυτή. Τι να πω, δηλαδή. Έμα τρώνε την ώρα. Ωραία, δεν τελειώνουν στην ώρα τους και μπαίνουμε 8 και 4. Δεν μας αφήνουν να ξεκινήσουμε κιόλας. Είναι κακό πράγμα αυτό με τους ποδοσφαιρικούς. Άμα είναι ποδοσφαιρικός και είναι και Λίβερπουλ κιόλας, δηλαδή. Στο μεταξύ, ρε φίλε, έχει 24 ώρες πρόγραμμα. 22 είναι ποδόσφαιρο. Άσε μας, φίλε, να τα πούμε αυτά που θέλουμε. Πάλι εκεί να μας ζαλίζουμε με τη Λίβερπουλ. Ναι. Τι να τους πούμε τώρα, δηλαδή, ότι και στο μπάσκετ η κορυφαία δυναστεία στην Αγγλία είναι η Manchester. Η Manchester Giants και εκεί. Και εκεί, ρε. Είναι δυνατό, ρε. Να σου πω λίγο κάτι. Καλησπέρα καταρχήν στον κόσμο. Εδώ είμαστε, Basket City είμαστε, μέχρι και τις 10. Έχουμε να πούμε αρκετά μπασκετικά, αλλά επειδή η προηγούμενη και η επόμενη, γιατί το έχω ακούσει το ηχητικό σου που έχει ορμήξει εδώ. Αυτό ναι, το ηχητικό με είπαν ότι έπαιξε και χθες το μεσημέρι, κάτι τέτοιο με έπαιξε και χθες, ας πούμε. Με πήρε ένας φίλος και μου λέει, πες το διπλανό σου. Λέει, ποιο διπλανό, με το σκύλο είμαι. Τι να το πω το σκύλο μου, δεν καταλάβει τίποτα. Καλά λέει, δεν είσαι, λέει στο ραδιόφωνο, λέει στο Λίμπερο, λέει παίχτη και λέει, ακούσαμε τώρα που μιλούσε. Λέω, ρε, χθες είναι ο Ζαγόρας, το βάζει καλά. Ναι, ναι. Το Ζαγόρα να δω όμως μετά. Κάτσε την κλήρωση της Παρασκευής να δούμε, γιατί το βλέπω το Ζαγόρα να ψιλοκρύβεται μαζί με κάτι άλλο εδώ. Μετά. Α, το δούμε. Λοιπόν. Κάτσε με κρυφτεί και νωρίς τώρα ο Ζαγόρας, έτσι με τον Golden State. Γιατί θα τα πούμε και για τον Golden State τι έγινε στο NBA. Έτσι, γιατί χθες έκατσα. Έβλεπα Μινεσότα, Ντένβερ και παρακολουθούσα όλα τα μάτς. Τα υπόλοιπα να δω τι χαμός κακός γίνεται. Έτσι, Ζαγόρα, καθόνισε. Θα βάλω κανένα ηχητικό για τον Golden State τώρα που παίξει με Spurs. Με Spurs, έτσι. Λες να γίνει εκεί πέρα κανένα θαύμα. Ποτέ μην υποτιμάς σου Spurs, αδελφέ. Ποτέ. Ναι. Εντάξει, θα τα πούμε όλα εδώ. Μπασχετικά θα μιλήσουμε για Α1. Τι είχαμε χθες που τελικά δεν έγινε το 3-3, έγινε το 2-3 για τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Έτσι, Ηρακλής και ΠΑΟΚ πήραν μεγάλα διπλά σε Χολαργό και ΑΕΚ, έτσι πως το ανέφερα. Ο Άρης δυστυχώς δεν τα κατάφερε εντός έδρας κοντά στην Κίμη και άρχισαν πάλι τα διάφορα σενάρια να βγαίνουν στην επιφάνεια και πάλι. Εδώ και καιρό βέβαια υπήρχαν, δεν είναι ότι βγήκαν χθες. Απλά γίνονται πιο έντονα από χθες. Θα μιλήσουμε φυσικά για αυτό το. Έχουμε και δηλώσεις από ΠΑΟΚ. Θα έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη για τον Ηρακλή, για τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή χθες, που θεωρώ ότι αλλάζει κάπως τα δεδομένα στο πρωτάθλημα της Α2 και θεωρώ ότι δίνει τον Ηρακλή μια παραπάνω ενέργεια, αν θέλεις, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Κοίτα, σίγουρα είναι μια. Πώς το πούμε, ρε παιδί μου, σαν ένεση ηθικού, ας πούμε, για τον Ηρακλή, που κέρδισε μια ομάδα με την οποία είναι πιθανό να παίξει και την, σωστό, και την άνοδο. Ναι. Βέβαια, μην τα ξαναλέμε τώρα για αυτό το φοβερό πρόγραμμα που υπάρχει στα play-off και το πώς παίζεται η άνοδος, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και γόητρο και βαθμολογικό. Θα δούμε πώς θα πάει ως το τέλος. Και ο Ηρακλής έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πάρει εκτός έδρας τώρα με το Περιστέρι, το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι μια νίκη, όπως και να το κάνουμε, σημαντική. Θα φανεί στην πορεία κατά πόσο θα τη χρησιμοποιήσει, να το πω έτσι, ή θα του βγει έτσι πολύ χρήσιμη. Σωστό. Θα μιλήσουμε βέβαια για το μεγάλο θέμα που τελικά φαίνεται ότι αποφάσισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να φύγει από την Ευρωλίγκα και να πάει στη FIBA, στο Basketball Champions League. Έτσι. Πλέον φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει και μάλιστα ο Γιαννακόπουλος στο Instagram ανέβασε μια φωτογραφία από μελέτη αμερικάνικη, αν δεν κάνω λάθος, που έχει τα πρωταθλήματα που έχουν τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, σε σχέση με αυτά που βάζουν, που επενδύουν οι ομάδες, τι παίρνουν πίσω, τι φαίνει πίσω. Και φυσικά στα 40 ότι η Ευρωλίγκα δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό είναι το πρωινό. Είναι το πρωινό το post. Ναι. Πριν γίνει το συμβούλιο στην Ευρωλίγκα, γιατί μετά ακολούθησαν άλλα. Ακολούθησε μια φωτογραφία τη FIBA. Ναι, εντάξει, από κάτω ναι. Ότι επιστρέφουμε εκεί που ανήκει το μπάσκετ. Καλά, επιστρέφουμε εκεί. Πρέπει να δώσει και 10 εκατομμύρια όμως ο Γιαννακόπουλος. Εγώ λέω να περιμένουμε σε αυτή την περίπτωση για το τι θα γίνει. Γιατί γενικά ο Γιαννακόπουλος είναι ένας άνθρωπος που σήμερα μπορεί να ξύπνησε έτσι, αύριο μπορεί να ξύπνησε αλλιώς, μεθαύριο μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι πλέον είναι προσωπικό. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος από τη στάση της Ευρωλίγκα μέχρι τώρα στο πρόσωπό του, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι όχι στοχευμένη, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, είναι σαν να είναι στοχοποιημένος, ναι, λίγο. Αν τον κοιτάνε, τον παρακολουθούν, ας πούμε, για να τον κυνηγήσουν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, σκέψου το λίγο το σκηνικό, να έχει πάρει την απόφαση τον Παναθηναϊκός να αποχωρήσει από την Ευρωλίγκα και να πάει στο Φαναφό στο Βεργάδι και να το πάρει. Ναι. Δεν θα είναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι εκείνο το βράδυ ο Γιαννακόπουλος
δεν θα σταματήσει να πανηγυρίζει. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ να περιμένουμε λίγο να δούμε τι είναι όλο αυτό, γιατί είναι κάτι καινούριο. Δεν έχουν ξαναζήσει κάτι ανάλογο. Δηλαδή, μια ομάδα να πατάει πόδι εναντίον της Ευρωλίγκα και να θέλει να φύγει. Δηλαδή, δεν ξέρω και ποιες είναι οι νομικές συνθήκες που επικρατούν. Τι πρέπει να πληρώσει, τι πρόστιμα έχει, δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση. Εκατομμύρια πρέπει να πληρώσει. Ναι. Γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε λίγο. Φαίνεται πάντως, όπως το λες και εσύ και όπως βγαίνει και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, από διαρροές, από τον ίδιο τον Γιαννακόπουλο, ότι δεν θα μείνει στην Ευρωλίγα ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μείνει. Τώρα, αν θα είναι ο μόνος, αν θα ξεκινήσει μια διαδικασία άλλη από εδώ και πέρα με μπροστάρι τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι ένας απλός, δεν είναι μια απλή ομάδα που φύγει την Ευρωλίγκα, έτσι. Σε περίπτωση που όντως φύγει. Δεν είναι δηλαδή ότι εντάξει έφυγε ο Παναθηναϊκός. Είναι μία από τις 11 που είχαν δεκαετές συμβόλαια. 11 ομάδες, θυμάμαι, ήταν στην αρχή που υπέγραψαν δεκαετές συμβόλαια. Είναι μια ομάδα που έχει 6 κατακτήσεις. Και είναι μια ομάδα η οποία στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα έχει 15.000 κόσμο. Και στα μεγάλα τα μάτια έχει 20.000 κόσμο. Είναι ομάδα. Ναι. Μεγάλο θέμα, εφόσον φύγει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε για το τι θα γίνει με τη θέση της Ελλάδας, τη δεύτερη. Έτσι. Αν δηλαδή θα την πάρει κάποια ελληνική ομάδα με το ίδιο συμβόλαιο, ή αν θα πάρει τριετές ή πενταετές ή μονοετές, ή αν τελικά θα τη χάσουμε τη θέση. Mm-hmm. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τι θα γίνει με τη θέση. Γιατί από τις υπόλοιπες ομάδες που σε θεωρητικό επίπεδο πληρούν τα υποδέσεις της Ευρωλίγκα, όλες είναι στη ΒΙΜΠΑ. Και η ΑΕΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έτσι, θεωρητικά λέω πάντα, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παίξει στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για την ΑΕΚ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα γίνει, γιατί μπορεί να έχουμε αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν ξέρω, μπορεί αυτή όλη η ιστορία του Παναθηναϊκού να βοηθήσει ή να διαλύσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έτσι. Mm-hmm. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμπαραστάτες ο Γιαννακόπουλος όλη την ιστορία. Ουσιαστικά, ξαναλέω ότι θεωρώ για μένα ότι είναι προσωπική ιστορία πλέον. Έχει πάει προσωπικό με τον Περτομέου. Και πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος για να γυρίσει πίσω, για να αλλάξει, θέλει την αποπομπή Περτομέου. Είναι, με αυτό ζήτησε ουσιαστικά σήμερα. Αυτό ζήτησε σήμερα. Λέγοντας για ποτή, και θα το δούμε το θέμα, έτσι. Και θα έχει πολύ ζουμί αυτή η ιστορία, και στη διάρκεια της διακοπής θα έχουμε πολλά να πούμε για το θέμα του συγκεκριμένου του Παναθηναϊκού. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για NBA, όπου έγινε ο κακός χαμός χθες το βράδυ, έτσι, με Μινεσότα Ντέβερ να παλεύουν για την θέση ματσάρα, για τη θέση τη μία στα play-off. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, παράταση. Έτσι, πανικός, με εκδρομής και από τον σκοτωμένα Denver, τρίποντα. Και αλάνια από τον Ντέβερ, έτσι που πήγαν εκεί πέρα. Ναι. Τα πούλμαντα. Ναι, ναι, χαμός πραγματικά. Και βέβαια και η ανακατατάξη που είχαμε στην τελική κατάταξη των ομάδων. Γιατί όπως τα λέγαμε, για παράδειγμα το Μιλγόκι πέπεσε με τη Βοστόνη. Το Μιλγόκι χθες το πέσε μια βάση, έκανε 70-29. Εσύ, εγώ έβλεπα το Μινεσότα Ντένβερ και σε κάποια φάση λέω, κάτσε λίγο να δω τι γίνεται και στο άλλο. Και ήταν στην πρώτη περίοδο το σκορ 17-45, κάτι τέτοιο. Και έχασε τελικά 130-90, ναι. Κάπου τόσο. Και φυσικά Russell Westbrook που έκανε κάτι μοναδικό πλέον για το NBA, δεν το έχει πετύχει κανείς άλλος, δεύτερη χρονιά με triple-double μέσους όρους. Σωστά. Έτσι, πλέον έχει μπει στην ιστορία και γραφτεί, και ακόμα έχει μπροστά του, έτσι. Και ακόμα και εδώ ήταν, λέγαμε, να γίνει μια φορά να τελειώσει με μέσο όρο. Αυτός το κάνει δύο φορές. Mm-hmm. Και έχει τελειώσει δύο φορές με μέσο όρο, με triple-double finger στο μέσο όρο. Έτσι. Και φυσικά θα σου πούνε, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, παίρνει όλες τις προσπάθειες και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά που πετυχαίνει είναι πράγματα αδιανόητα, αν το σκεφτείς, το ότι δύο σερί σεζόν έχει μέσους όρους με διψήφιο αριθμό πόντων, σωστό, rebound και assist. Έτσι. Είναι αδιανόητο, πραγματικά. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο φίλο 402, να θυμίσω για επικοινωνία εδώ με την κομπή FM, και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24, συμπαραμβαίνουν και ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας, έτσι. Και φυσικά από το group στο Facebook, το οποίο έχουμε, Basket City, μία λέξη όλο μαζί, το σημείο κεφαλαίο λατινικά. Γίνεστε εκεί μέλος και μπορούμε να συζητάμε στα σχετικά post που ανεβάζουμε
για τις εκπομπές. Ο φίλος λέει με 300 δίλο, καλησπέρα, γίνεται να βάλει την K18 να παίζει βολή και βασική να παίζουν φίμπα? Όχι, φίλε μου. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Μπορεί, γιατί... του χρόνου θα δούμε όμως ομάδα η οποία θα έχει άλλο Ρώσο στην Ευρωλίγκα και άλλο στο πρωτάθλημα. Μπορεί να, λογικά, θα τιμωρηθεί αν βάλει την K18 να παίξει στην Ευρωλίγκα. Έτσι, η ιστορία του Παναθηναϊκού θα πάει δικαστικά πλέον. Νομίζω ότι η ιστορία θα βρεθεί στα δικαστήρια. Το θέμα είναι, από τη στιγμή που έχει ανοίξει την κόντρα τώρα ο Παναθηναϊκός και πάει, τύχει να πάει στο Βελιγράδι, στο Final Four, έτσι, εκεί να δούμε τι συμπεριφορά θα υπάρξει και από τους όλους του Παναθηναϊκού και από την Ευρωλίγκα προς τον Παναθηναϊκό και η διετησία, όλο το πακέτο. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο θέμα, πραγματικά. Εγώ πάντως πιστεύω ότι, όπως είπα, ή θα βγει σε καλό για τον μπάσκετ ή σε κακό. Με τη λογική ότι αν αρχίσουν και σπάνε πολλές ομάδες με την Ευρωλίγκα, μπορεί να υπάρξει επιτέλους αυτή η ένωση. Αυτό είναι το ζήτημα. Απ' την άλλη, βέβαια, μπορεί να σπάσουν τελείως οι ομάδες και να γίνει πλέον να μην υπάρξει καμία προσπάθεια συμφιλίωσης των δύο πλευρών και πλέον οι ομάδες, ας πούμε, οι μεγάλες να απογορεύονται από τα πρωταθλήματα. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να παίζει και αυτό, να κατεβαίνουν με άλλες ομάδες. Με τους K18 στο πρωτάθλημα. Ανεξάρτητα του τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, σήμερα έγινε γνωστό και επίσημα ότι και η Βιλερμπάν και η Μπάγερν Μονάχου παίρνουν wildcard για να είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Οπότε είναι συν δύο ομάδες σε ένα πρωτάθλημα που έχει 30 αγωνιστικές φέτος του χρόνου, θα έχει 34. Έτσι, δεν ξέρω αν θα γίνει σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω, με περισσότερα. Εντάξει, τώρα συζητάμε ένα θέμα το οποίο βέβαια τη Θεσσαλονίκη δεν την αγγίζει ουσιαστικά. Μπορεί να αγγίζει τώρα. Συγνώμη, να σου πω κάτι, μπορεί να την αγγίξει η Θεσσαλονίκη, γιατί μπορεί να μας φάνε μια θέση από τον μπάσκετ από την Champions League. Ναι, σωστά. Από τη στιγμή που θα πάει ο Παναθηναϊκός και θα βάλει η FIBA άλλες δύο ομάδες με κατάταξη, έτσι. Από τρεις που ήταν εκεί, θα βάλει δύο πλέον. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα μπει. Ναι. Δεν νομίζω ότι η FIBA, τώρα μην γελιόμαστε, θα τον μπει. Ότι εντάξει, έλα και παίξε και θα μπαίνει με κατάταξη. Εντάξει. Άρα, εκεί που είχαμε τρεις ομάδες και μπορούσε να βγει, δηλαδή, όπως έβγαινε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, τώρα πλέον έχουμε δύο. Αυτό δυσκολεύει, δηλαδή. Άσχετα που εμείς έχουμε τα δικά μας θέματα, λοιπόν. Είναι κάτι πρωτόγνωρο πάντως αυτό που γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέω να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί το ζήτημα είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά. Δηλαδή, μια ομάδα να έχει τέτοια τρόπο, θέματα και να φεύγει από την Ευρωλίγκα, ας πούμε. Ή τέλος πάντων έχει τη διάθεση να φύγει από την Ευρωλίγκα και να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, από εδώ και πέρα. Πάντα ήταν περίεργος και παλιά με τον Μπαμπά και τον Θιό, ήταν στο Προλίγκα, πήγε ξανά Ευρωλίγκα. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Σωστά. Εντάξει, ήταν όπου φυσάει λίγο ο άνεμος ο Παναθηναϊκός. Μικρή παρένθεση, γιατί έχει παιχνίδι σε εξέλιξη και αφορά ομάδα της πόλης στο βόλεϊ. Το σκορ είναι 20-22-20 στο τρίτο σετ. Κηφισιά Ηρακλής, μέχρι Κηφισιά να προηγείται 2-0. Ηρακλής, ο οποίος ήταν μπροστά στο τρίτο σετ, αλλά Κηφισιά το έχει γυρίσει και τώρα πάει να τελειώσει πια και την υπόθεση πρόκριση. 22-20. Στο τρίτο σετ 2-0 τα σετ εκεί. Λοιπόν, για πες. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε σε σακέ, γιατί φάγαμε λίγο χρόνο τώρα εδώ και δεν θα προλάβουμε στο τέλος. Θα δεις, πάλι θα μείνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα να πούμε τι έγινε χθες στην αγωνιστική, στην 22η αγωνιστική. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της Α1. Την Τρίτη είχαμε Κόρυβος Γυμναστικός 73-55, Τρίκαλα Πανιώνες 76-81. Χθες Ρέθινο Παναθηναϊκός 69-103, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 72-81 στο ντέρμπι της αγωνιστικής νίκης για τον ΠΑΟΚ. Άρης Κίμη 60-73, κακό φυσικά το αποτέλεσμα για τον Άρη. Κολοσσός Προμηθέας 70-89, Λαύριο Ολυμπιακός 68-84. Βαθμολογία Παναθηναϊκός και μαθηματικά πρώτος με 44 βαθμούς, παραμένει αίτητος. Στους 40 Ολυμπιακός 36 για τον Προμηθέα και για τον ΠΑΟΚ που είναι στην τρίτη θέση. 35 έχει η ΑΕ και το Λαύριο που είσαι βαθμού. 33 η Κίμη που είναι μόνη της στην 7η θέση. Και από εκεί κάτω έχουμε στην 8η θέση τον Κολοσσό με 31. 30 για Ρέθυμνο Γυμναστικό Λάρισας Φάρος. Και εδώ γίνεται βλέον ο πανικός. Στην 11η θέση ο βαθμοί Κόρυβος, Άρης και Πανιώνιος με τη σειρά που τα λέω με 29. Έτσι, δηλαδή, αν τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα, έπεφτε ο Πανιώνιος σε αυτή την τριπλή ισοβαθμία. Και τα Τρίκαλα στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς. Τα Τρίκαλα τα οποία μαθηματικά ακόμα έχουν ελπίδες. Σε θεωρητικό επίπεδο πάντα. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί έχουμε 4 αγωνιστικές απομένουν, με 4 νίκες πάνε στους 33, έχουν να παίξουν και φυσικά με τον Πανιώνιο για παράδειγμα, μπορούν κάτι να κάνουν τα Τρίκαλα και με τον Άρη. Εννοείται δηλαδή ότι θα έχουν και ισοβαθμίες, μαθηματικά πάντα μιλάμε τα Τρίκαλα. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τώρα πλέον από τα μαθηματικά, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά 5 ομάδες, κυρίως 3,
παλεύουν για να γλιτώσουν μία θέση. Έτσι, οι πέντε είναι το Ρέθυμνο, Γυμναστικός, Κολοσσός, ο Κόρυβος, συγγνώμη, ο Άρης και ο Πανιώνιος. Και πιο συγκεκριμένα για τους τρεις, που είναι σε πιο μεγάλη κάψα, Κόρυβος, Άρης και Πανιώνιος. Έτσι. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική, το Σάββατο, γιατί μετά έχουμε τη διακοπή μέχρι 4 Μαΐου ξεκινάμε το πρωτάθλημα πάλι. Έτσι, θα βαρεθούμε να καθόμαστε. Έχουμε και λέμε Παναθηναϊκός Κολοσσός την Παρασκευή, Πανιώνιος Ολυμπιακός επίσης την Παρασκευή, γιατί να έχουμε τα παιδιά και κάνα δύο μέρες ξεκουράσει πιο νωρίς. Λοιπόν, Τρίκαλα Άρης το Σάββατο στις 4.30, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη και για τα Τρίκαλα φυσικά. Κίμη Ρέθυμνος 4.30 επίσης. Γυμναστικός Λάζας Φάρος ΑΕΚ. Αυτό τώρα παγίδα παιχνίδι. Ναι, παγίδα νομίζω ότι ΑΕΚ εύκολα δύσκολα θα. Λογικά θα ναι, αλλά με την ΑΕΚ ποτέ δεν ξέρεις. ΠΑΟΚ Λαύριο, έτσι το πολύ σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής επίσης. Για τον ΠΑΟΚ που θεωρώ ότι με νίκη τελειώνει ίσως το 3-4. Έτσι. Θα φανεί από το τι θα κάνει στον Πανιόνι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Ναι, αλλά θα αφήσει το Λαύριο 2 βαθμούς πίσω. Έτσι. Θα πάει ο ΠΑΟΚ στους 38, το Λαύριο θα πάει στους 36. Θα το έχει 2 πίσω. Εντάξει, άμα κάνει μια νίκη, θεωρητικά δεν κινδυνεύει. Και Προμηθέας Κόρυβος. Επίσης την Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι, όπως και του ΠΑΟΚ την Κυριακή το παιχνίδι είναι από στις 5. Έτσι, αλλά ο ΠΑΟΚ πλέον έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα και δεις και το Λαύριο. Έτσι μπαίνει πολύ δυνατά για το 3-4. Αν κερδίσει και το Λαύριο, έχετε μια διακοπή μεγάλη σε ένα κακό σημείο, για αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Μετά όμως έχει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας που, okay, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξέρει ότι είναι μέσα σε αυτά που δεν υπολογίζεις για νίκη. Και μετά έχει τον Πανιώνιο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που κέρδισε την ΑΕΚ, είναι αυτό που λέμε κάθε φορά τα επόμενα παιχνίδια. Σωστό. Και συλλογικό θα κερδίσει το Φάρο τελευταία αγωνιστική. Έχει τώρα το Λαύριο και νομίζω ότι αν κερδίσει Λαύριο και Πανιώνιο. Τότε είναι στο 3-4. Τώρα που ακριβώς θα το δούμε, έχει να κάνει με τον Προμηθέα. Άσε μπορώ να σου πω κάτι, Νίκο. Εγώ πιστεύω ότι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλει, είναι να αποφύγει την. Αν και την έχει κερδίσει δύο φορές. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να αποφύγει κυρίως το μειονέκτημα με την ΑΕΚ. Από τη στιγμή που δεν το έχει, γιατί έχει και την ισοβαθμία πλέον με την ΑΕΚ. Οπότε φαντάζει εξαιρετικά απίθανο να βρεθεί από κάτω. Εντάξει, τα πλέον νομίζω ότι μπορεί να σπάσει έδρα και στην. Αν τυχόν τελειώσει από πάνω το Προμηθέας. Έτσι μπορεί να αν με ρωτάς προσωπικά, θεωρώ ότι το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι η κατάσταση και αυτά που έχουμε δει φέτος και όλα αυτά, θα ήταν να παίζει με πλεονέκτημα έδρας με το Λαύριο, λέω εγώ. Στα play-off λες. Ναι. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει. Μπορώ να κάνω λάθος. Ναι, γιατί έτσι όπως φαίνεται η ιστορία, μπορεί να πάει το 4-5 με την ΑΕΚ, που θα είναι δύσκολο. Συμφωνώ. Δεν θα ήθελα τον Προμηθέα, τον θεωρώ πολύ καλή ομάδα. Καλό προπονητικά. Έχει βάλει και ένα καινούριο Αμερικανό πολύ ενδιαφέροντα, αυτόν τον Πράδερ που ήρθε ως πρωταθλής από την Αυστραλία. Και ο Προμηθέας... Το Λαύριο, βέβαια, ξέρεις, άμα πάει στο 4-5-3-6, το Λαύριο μπορεί να κάνει το δώρο στον ΠΑΟΚ να αποκλείσει και να φέξει ο ΠΑΟΚ σε μικρό τελικό με πλεονέκτημα. Έτσι. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχει αυτό το πένω το πλεονέκτημα του άλλου. Ναι, ναι, ναι. Πάει η ιστορία όπως είχαμε κάποτε. Ναι, ναι. Έτσι. Τέλος θα δούμε. Πάντως έχει ακόμα πολύ δρόμο για εκεί. Έτσι όπως και για τις τελευταίες θέσεις έχει πάρα πολύ δρόμο. Με τον Άρη χθες να κάνει μια τραγική εμφάνιση στο Αλεξάνδριο Κόντρα. Στην Κίμη οι απουσίες τελικά ήταν αναπλήρωτες, δεν μπορούσε με τίποτα να τις καλύψει η ομάδα του Άρη, τις απουσίες του Αθηναίου και του Μπέλ. Ένας άσπης θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες του, χωρίς καμία εξαίρεση, ήταν τεφορμέ, είχαν έλλειψη από τους συγκέντρους, έλλειψη πάθους. Η Κίμη έκανε πολύ απλά πράγματα για να κερδίσει το παιχνίδι, έχοντας ένα πολύ καλό ρόστερ φυσικά. Έδωσε το τρίποντο στον Άρη που ξέρει ότι ο Άρης θα σπάει. Οι παίκτες δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Θεωρώ ότι και ο Αγγέλου ως ένα βαθμό δεν πίστεψε πάρα πολύ, έκανε πολλές αλλαγές στο να βρει σχήματα, δεν πίστεψε στους παίκτες που τέτοια παιχνίδια τα παίρνουν και εντάξει τώρα να έχει συνέχεια εναλλαγές και να βάζεις βγάζεις, νομίζω ότι δεν κάνει και τόσο καλό, ειδικά όταν έχεις ένα τέτοιο ρόστερ που έχεις πολλά κένα, όπως και να το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι ο Άρης έχασε και έμπλεξε. Έχει μπλέξει εδώ καιρό φυσικά, δεν είναι τώρα που έχει μπλέξει. Δυστυχώς. Έχει το παιχνίδι τώρα με τα Τρίκαλα που ο Φίλτζ αναμένεται να παίξει. Ο Φίλτζ, ο οποίος πριν το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, είχε κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι στον Παναθηναϊκό, νομίζω, έτσι, με 30 πόντους, ναι, ναι, ναι. 15 rebound. Τα Τρίκαλα που το είπαμε και χθες, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Έτσι, μαθηματικά θέλουν να το παλέψουν. Το αγωνιστικό ρεπορτάζ του Άρη αναφέρει ότι θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να παίξει και ο Αθηναίου και ο Μπέλ. Έτσι, γιατί καταλαβαίνω ότι το παιχνίδι είναι πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμο. Υπάρχει διακοπή για να ξεκουραστούν και εφόσον νιώσουν έτοιμοι, θα μπουν και οι δύο να παίξουν.
ή έστω ένας από τους δύο, κυρίως Αθηναίο. Γιατί είδε ο Αγγέλου χθες ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι απουσίες των συγκεκριμένων παιχτών. Και είναι αλήθεια αυτό, έτσι πως είναι το ρόστερ του Άρη, είναι πολύ φτωχό. Και είναι τέτοιο μεγάλη πίεση, Νίκο, που καλούνται παιδιά τα οποία είχαν σε ομάδες που ήταν ή στον Άρη ή σε άλλες ομάδες τρίτο ρόλο. Με αυτή την πίεση που υπάρχει, με την πίεση του κόσμου, με την πίεση φανέλας, με την πίεση για την νίκη, να παίξουν ρόλο πρωταγωνιστή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και φάνηκε χθες περίτρανα. Γιατί και τα και στα παιδιά, και ξαφνικά ζητάς, αυτό θα το κάνει μια σπάνια στόφα παίκτη. Έτσι. Αλλά αυτοί οι πιτσιρικάδες π.χ. που θα μπουν και θα κάνουν αυτό που θέλεις, παρά την πίεση, παρά το άγχος, παρά την απειρία, είναι περιπτώσεις, ας πούμε, Ντόντσιτς. Έτσι, ή στο Γιάνκοβιτς. Ή όταν βγαίνουν μπροστά, συνήθως βγαίνουν σε καλές ομάδες, σε καλά σύνολα και έχουν έναν γύρω-γύρω ρόλο, να εντάξει, το πω. Ή Βεζέγκοφ, να πω εγώ. Έτσι, γιατί και ο Βεζέγκοφ θεωρώ ότι είναι σε αυτή την τέτοια. Δυστυχώς ο Άρης δεν έχει αυτούς τους παίκτες αυτή τη στιγμή. Η πίεση είναι τεράστια. Έτσι. Ο κόσμος χθες, παρότι κάνα λάθη, παίκτες χειροκροτούσε, αλλά στο τέλος υπήρχαν κάποιες αποδοκιμασίες για το γεγονός ότι δεν δείξαν το απαιτούμενο πάθος. Υπήρχε και μια ένταση, θα το αναφέρω μετά. Έτσι, στο αγωνιστικό, για να τελειώνουμε το αγωνιστικό του Άρη, νομίζω ότι έχει θέμα ο Άρης. Δεν μένω στο κεφάλαιο Διετησία χθες. Πραγματικά δεν μένω. Αν είδε κάποιος σφαγές οτιδήποτε, καλό να τις δει. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική της δικαιολογίας της συγκεκριμένης. Το ποιος έχει ευθύνες γι' αυτό, το έχουμε πει, θα τα πούμε και όταν τελειώσει με ηρεμία το πρωτάθλημα. Έτσι, δεν χρειάζεται τώρα, την ώρα που η ομάδα καίγεται πραγματικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτοί οι παίχτες να βάλουν πάνω απ' όλα ψυχή, καρδιά, για να κερδίσουν. Το να παίξει άμυνα είναι θέμα διάθεσης. Το να παίξει άμυνα είναι θέμα διάθεσης. Όταν ο παίκτης σε περνάει, περπατώντας, χαμηλώνει τον. Δεν γίνεται τώρα. Έτσι το λέγαμε. Αυτά είναι θέμα διάθεσης. Θέμα διάθεσης είναι, Νίκο. Χαμηλώνει τον αυτό σου και παίζει άμυνα. Η επίθεση είναι και θέμα ταλέντου και θέμα ικανοτήτων, είναι πολλά. Το να βάζει την μπάλα στο καλάθι. Η άμυνα είναι καθαρά θέμα ψυχής, τσαμπουκά, τρέλας. Αυτό χθες δεν το είχε ο Άρης. Όταν εκεί σου βάζει 41 πόντους στο ημίχρονο, όταν πας το παιχνίδι, το πας στο 50, στους 50-50 πόντους και σου βάζει 41 στο ημίχρονο, τελείωσε. Τελείωσε, δεν μπορείς να είδες. Έκανε μια τεπίδη σου Άρης, έφτασε στο μάξιμο 60 πόντους. Δεν μπορούσε παραπάνω, δεν έχει τους παίκτες να σκοράρουν παραπάνω. Τι να κάνουμε, αυτή είναι ομάδα του Άρη. Δυστυχώς. Πραγματικά και χθες είχαμε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια έχει την τύχη στα χέρια του κερδίζοντας Τρίκαλα και Πανιόνιο, αλλά πραγματικά αυτός ο Άρης δεν εκπέμπει καμία εμπιστοσύνη. Και όταν ειδικά παίζουν στη μέση και τα προβλήματα, ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Έτσι. Είδαμε ότι δύο απουσίες χθες ουσιαστικά έκοψαν την ομάδα, όχι στα δύο, στα πέντε κομμάτια. Έτσι. Σημαντικές απουσίες και οι δύο. Σαφέστατα. Να πω ότι υπήρχε μια ψηλοένταση μετά το τέλος του αγώνα εκεί με τον κύριο Γουλέλμο. Πήγαν κάποιοι. Έγινε χθες και ένα λάθος, θεωρώ εγώ, με έναν άνθρωπο εκεί της διοίκησης, ή αν θέλεις όλων των παραγόντων που βρίσκονται σε αυτή την προσπάθεια. Ο οποίος πήγε και έβαλε ανθρώπους στις Κύμης στα επίσημα. Όπως έμαθα μετά, οι άνθρωποι της Κύμης ότι δεν ήθελαν να κάτσουν στα επίσημα, γιατί κατάλαβαν τη σημασία του αγώνα και σου λέει, άμα κερδίζουμε τώρα εδώ. Εντάξει. Δεν ζούμε στην Καλιφόρνια, στο Όκλαντ, έτσι στη Μινεσότα, να είμαστε τραλαλό. Έβαλα αυτούς τους άνθρωπους εκεί να κάτσουν στα επίσημα, τελείωσε το παιχνίδι. Οι άνθρωποι της Κύμης ήταν λογικό να χαρούν. Υπήρχαν και διάφοροι άλλοι άνθρωποι, θεωρώ εγώ, γιατί ξαφνικά γέμισαν χθες πρώτη και δεύτερη γραμμή, εκεί στα Βελούδινα. Και άνθρωποι που είχαν καιρό να εμφανιστούν, και αυτό ο κόσμος το είδε λίγο στραβά. Αρκετοί φιλάθλοι του Άρη, τη λογική, γιατί τώρα εμφανιστήκατε εσείς. Που ήσασταν τόσο καιρό. Έτσι και υπήρχε μια μικροένταση εκεί πέρα. Έτσι. Είναι λίγο κάποια πράγματα που πρέπει κάποιοι άνθρωποι να τα προσέξουν εκεί. Άμα είστε άπειροι, ρωτήστε κανέναν άλλον εκεί που είναι έμπειρος. Παιδιά, οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος, είναι οργισμένος, είναι θυμωμένος, είναι επιφυλακτικός. Και βλέπει μπροστά του ένα σενάριο να έχει κάποιες πιθανότητες, ένα αρνητικό σενάριο. Θέλει λίγο προσοχή, κάποιες κινήσεις. Ναι, εγώ δεν λέω ότι αυτός που πήγε τους ανθρώπους κοίμησε και κάνει κάτι κακό. Έτσι. Είχε τη λογική να κάνει κάτι κακό. Αλλά είναι σε ένα μάτς
Που είναι φωτιά. Που είναι φωτιά και έχει μέσα 3.000 κόσμο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και ο άνθρωπος κοίμης, κέρδισε η ομάδα του, γέλασε. Τι θα κάνει ο άνθρωπος, θα κλάψει. Ναι, αλλά γέλασε σε ένα μέρος που βλέπει ο άλλος. Λίγο ηρεμία. Κάποια πράγματα θέλει προγραμματισμό και θέλει να καταλαβαίνει την κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι φίλος μου αυτός, έλα κάτι στα επίσημα εσύ. Ήρθαν κάποιοι τώρα χθες, μετά από ένα χρόνο στα επίσημα. Τους είδε ο κόσμος, τρελάθηκε. Μπορείς να πεις τώρα τον φίλαθο του Άρη που είναι κάθε μέρα εκεί, δίπλα στα επίσημα, που κάθεται, κάθε παιχνίδι είναι εκεί και φωνάζει και διαμαρτύρεται και αγωνιά και βλέπει έναν που έρχεται μετά από έναν άμιση χρόνο, όποιος και να είναι. Δεν θα αντιδράσει. Ερχόταν μετά το τέλος του αγώνα χθες, Νίκο, και μου λέγανε φίλοι του Άρη, ήρθε αυτός, λέω παιδιά, τι να κάνω, τι να τους πω, να μην μπείτε στο γήπεδο. Μετά όμως δεν μπορείς να ζητήσεις τον κόσμο να είναι ήρεμος. Ο Γουλέλμος τώρα τα άκουσε για άλλο λόγο, που δεν φταίει ο άνθρωπος. Έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, κάποιοι τα λένε γιατί δεν πάνε τα μούγκες στο Λάσκαρη. Ίσως ανθρώπους που ήταν γύρω από τον Λάσκαρη, γιατί ο Λάσκαρης τώρα κάνει διακοπές. Ξέρω τι κάνει. Απλά θέλει ηρεμία, θέλει κάποια πράγματα να τα σχεδιάζουν καλά οι άνθρωποι του Άρη στο μυαλό τους, για να μην υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις. Εντάξει, δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δώσουμε μεγάλη διάσταση, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια εντός έδρας και χρειάζεται μια οργάνωση σωστή. Δεν είσαι σε μια ομάδα της γειτονιάς να πεις, έλα εδώ Νίκο Μοσχοβίτη, έλα κάτσε μωρέ εδώ, κάτσε στην πρώτη σειρά. Είναι ο Άρης. Πρέπει να προσέχεις κάθε κίνηση. Και ο Άρης σε μια κατάσταση δύσκολη. Για να κλείσω λίγο για το... Γιατί μετά θα πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ πρόγραμμα για τις δηλώσεις. Για να κλείσω λίγο το ρεπορτάζ, να πω ότι όσον αφορά το δικαστικό, η Επιτροπή σήμερα ουσιαστικά ανέλαβε παρορίστου το θέμα με την εγκυτική, γιατί υπάρχει συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενους από τη διοίκηση. Και το πολύ σημαντικό επίσης, το οποίο είχαμε αναφέρει, ότι κάποια στιγμή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Δεν θα φύγει καλοκαίρι, αλλά θα είναι κάποια στιγμή στον Απρίλιο-Μάη. Και τελικά έγινε Απρίλιο. Είναι το γεγονός ότι ο κύριος Γουλέλμος πήγε σήμερα για να καταθέσει τα έγγραφα για να εγκριθεί μεταβίβαση μετοχών από τον Λάσκαρη στον Γουλέλμο. Έτσι. Το 90%. Αυτό πρέπει να γίνει. Που σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί ως έναν βαθμό η κεφαλαιοποίηση των χρημάτων του Λάσκαρη. Έχει προχωρήσει όλη η διαδικασία δηλαδή, και πήγε ο Γουλέλμος σήμερα και λέει: να, εγώ είμαι ο νέος ιδιοκτήτης Καϊάρης, εγκρίνεται την μεταβίβαση των μετοχών το 90% από τον Λάσκαρη στον Γουλέλμο. Έτσι, του ζήτησαν κάποια χαρτιά ακόμα. Οι δικαστές εκεί, η Επιτροπή, είδε με καλό μάτι την όλη διαδικασία, αλλά πρέπει να δει και τον business plan, να το αναλύσει, γιατί υπάρχουν και 5 εκατομμύρια χρέη. Έτσι, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δεν είναι μικρό το ποσό. Έτσι δεν μπορεί να τη δώσει. Και ειδικά τώρα που έγινε η ιστορία με τον Λάσκαρη, ξέρεις, και την Επιτροπή τη βαραίνει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί αν έχεις την παραμικρή εμβολία, τον κόβεις από την αρχή, δεν προχωράς. Έτσι, και από ό,τι το έχουμε ξαναπεί εδώ, η Επιτροπή δύο φορές ουσιαστικά τον έκοψε τον Λάσκαρη. Δύο φορές τον έκοψε. Αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει απόφαση πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα. Το κλίμα είναι θετικό, είναι καλό, αλλά κρατάνε μικρό καλάθι και ο κ. Γουλέλμος για το τι θα γίνει. Θα πάει κάποια πρόσθετα έγγραφα εκεί για την μεταβίβαση των μετοχών που του ζητήσανε. Έτσι, ευελπιστώ ότι ίσως και την άλλη εβδομάδα να έχουμε μια οριστική απεμπλοκή του Νικόλαου Λάσκαρη από τον Άρη και επίσημα. Έτσι, ο κ. Λάσκαρης, ο οποίος έβαλε στην τσέπη, θα πήρε και 200 εκατοστάρικα από τον Γουλέλμο για την μεταβίβαση, για την αγοραπολισία και όλα καλά. Εντάξει, αφήσαμε και μια ομάδα με 5 εκατομμύρια χρέη και όλα καλά και φύγαμε. Λοιπόν, αυτά και με τον έξω αγωνιστικό Άρη, με το διοικητικό, πολλά περισσότερα στις επόμενες ημέρες. Τώρα τα πάω λίγο τροχάδι, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Ρακλή, για NBA, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Αυτά για το έξω αγωνιστικό. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, περιμένουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία, να δούμε πώς θα κυλήσει. Μπορεί να τελειώσει, μπορεί να πάει μια εβδομάδα ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, αν είναι. Να πούμε μαζί μας ότι ο Κλήν Παντελίδης. Τι είναι αυτό το άτομο? Θα πούμε. Τι είναι αυτό? Θα πούμε. Ρεμός. Κάτσε να. Ρεμός. Λοιπόν, ότι ο Κλήν Παντελίδης σε μπαταρίες, λιμπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου και καθαρισμός βιολογικός με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα, Γρηγορίου Λαμπράκη 100 Ανωτούμπα και Πρατήριο BP για τη διευκόλυνση των πελατών, τηλέφωνο 2310 938
875 επίσης μαζί μας και τα μπαχαρικά δόξα. Εδώ και 30-40 χρόνια, συγγνώμη, φροντίζουμε γεύσεις τα πιάτα της Θεσσαλονίκης με εκλεκτά προϊόντα. Πιπεριά, γουρκουμάς, κανέλα και ελάνης, κάρι, αλάτια μαλαίων. Επίσης διάφορα είδη σέλαια βοτάνων, χαμομήλαιο, λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο. Αρκετά εκεί βότανα και για πίεση, αδυνάτισμα, για όσους έχουν διάφορα θέματα και θέλουν να τα κατεβάσουν αυτά. Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2-3-10-5-50-6-46 και στο doxaspavlaspices.gr, φυσικά με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε με ΠΑΟΚ για τη μεγάλη νίκη χθες στην ΑΕΚ. Να πούμε, πρωτού πάμε στο break, τελικό έχουμε στο Κηφισιά Ηρακλής. 3-0 τελικά η Κηφισιά, 25-23 στο τρίτο σετ. Αποχαιρέτησε ο Ηρακλής νωρίς πριν τα ημιτελικά στα play-off. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε και στο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Basket City, Λιμπέρο 107 και 4 μέχρι τις 10 μαζί σας. Την καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη που γράφει στο forum, στο chat, στο group Basket City. Έτσι, για τα βελούδινα. Φίλε μου Βασίλη, δεν μπορώ να ακυρώσω την ιστορία κανενός, φυσικά, αυτό εννοείται, έτσι. Αλλά, εντάξει, εγώ εκφράζω αυτό που μου ανέφερε χθες πολύ φίλοι του Άρη μετά το τέλος του αγώνα, έτσι, και υπήρχε αυτή η ένταση εκείνο το σημείο, αυτό λόγο. Ότι ήρθαν πολλοί φίλοι του Άρη χθες και μου είπαν, εντάξει, τους είδε, γεμάτα λυσιμά τα βελούδινα. Τι να τον πω εγώ, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σφαίρα, ναι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λέει ο κόσμος, πού ήσουν με τον Λάσκαρη. Γιατί δεν ήσουν εδώ να τον κυνηγήσουμε ή αν θες να τον διώξουμε πιο νωρίς για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ξεκίνησαμε με Άρη. Τώρα, ατάκα, μούρθια, αντίπαλος ΣΑΕΚ στο. Καλά. Τώρα, επειδή το βλέπω το λέω. Καλά. Έτσι, μούρθια. Αντίπαλος Λούντεσμπουργκ Μονακό είναι το άλλο ζευγάρι στο Final Four. Τι λέγαμε εδώ, ναι. Τι λέγαμε εδώ, ότι ο τελικός δεν μπορεί να είναι με άδειο. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ, εντελώς, εντάξει, εντελώς διαφορετικό το κλίμα. Μετά και την νίκη επί της ΑΕΚ. Όχι πολλά τα πανηγυρία, γιατί είναι μπροστά το μάτς με το Λαύριο που είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι το σκέφτεται και στο ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά σκέφτεται ότι για να έχει ακόμη μεγαλύτερη ουσία η νίκη επί της ΑΕΚ χθες, πρέπει να ακολουθήσει και η νίκη επί του Λαυρίου. Ένα Λαύριο που έχει αλλαγές, που έχει δύο καινούριους παίκτες, δύο Νιγηριανούς. Έχει αλλάξει τον Λαμ και τον Τζόνσον. Αλλά είναι ένα μάτς το οποίο, αν ο ΠΑΟΚ το κερδίσει και αυτό, φτάνει πια τις 7 συνεχόμενες νίκες. Και όπως είπες και εσύ πριν, Σταμάτη, ουσιαστικά εδραιώνεται εκεί στο 3-4. Και μετά, αν αφήσουμε έξω το μάτς με τον Ολυμπιακό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετά έχει δύο μάτς με τον Πανιώνιο και το Φάρο, που επίσης μπορεί να τα πάρει και να τερματίσει είτε στο 3 είτε στο 4, ανάλογα και θα κάνει και ο Προμηθέας ή η ΑΕΚ. Να το πω έτσι, γιατί το Λαύριο δεν νομίζω μέχρι το τέλος να μείνει εκεί. Γιατί έχει και άλλα δύσκολα. Έχει να παίξει στην Πάτρα με τον Προμηθέα, έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό και έχει να βάζει με τον Φάρο, αν θυμάμαι καλά, το Λαύριο. Τα ζητήματα που υπάρχουν με τους τραυματίες συνεχίζουν να υφίστανται. Λογικά ο Λάκη Τζόνς δεν θα παίξει την Κυριακή, ούτε την Κυριακή. Το καλό είναι ότι έχει ξεφύγει ο κίνδυνος για κάτι σημαντικό στο γόνατό του, γιατί ήταν ένας περίεργος τραυματισμός στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Οι εξετάσεις οι οποίες έκανε δεν δείχνουν κάτι σοβαρό, αλλά είναι απίθανο να παίξει και την Κυριακή. Ο Κόνιαρης έμεινε και σήμερα εκτός με αυτή την αμυγδαλίδα που τον ταλαιπωρεί, που τον έκανε να χάσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ούτε σήμερα ήταν καλά για να προπονηθεί, οπότε λογικά θα είναι διαθέσιμος αυτό στην Κυριακή, αλλά δεν θα είναι στο 100% για το μάτς με το Λαύριο. Τώρα για τα του χθεσινού παιχνιδιού τα αναφέραμε και χθες. Για την εικόνα που έδειξε ο ΠΑΟΚ, για την πολύ καλή εικόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα παρά και τις δύο απουσίες, κόντρα σε έναν αντίπαλο που αποτελεί έναν από τους μεγάλους αντιπάλους φέτος, έτσι, για την τρίτη θέση. Και για μένα επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά αυτό που λέμε το τελευταίο καιρό, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ότι έχει κάνει συνεχόμενες νίκες, έχει συνδυάσει και με καλά αποτελέσματα, με καλό μπάσκετ, το έκανε και χθες σε αρκετά σημεία του αγώνα. Και για μένα το πιο σημαντικό όλων αυτών είναι ότι μετά από εκείνα τα δύο τρίποτα του Ζάρα στο Παλέ έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία της ομάδος, όλη η αυτοπεποίθηση, και από εκεί και έπειτα έχουν γίνει και καλύτερα παιχνίδια, έτσι, και καλύτερα παιχνίδια και συνεχόμενες νίκες. Εκείνο το μάτς και η νίκη που ήρθε με τον τρόπο που ήρθε σε εκείνο το παιχνίδι έχει αλλάξει όλο το momentum του ΠΑΟΚ. Και βέβαια όταν καταφέρνεις να κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στο ΆΚΑ, προφανώς και παίρνεις ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ακόμη μεγαλύτερη πίστη στις δυνατότητές σου.
και βλέπεις αλλιώς τη συνέχεια. Σήμερα υπήρχε και έτσι μια άτυπη Media Day στην Power Sports Arena. Νωρίτερα, μέσα στην ημέρα, ακούσαμε τον Ηλία Παθεοδόρου. Έχει μιλήσει και ο Δημήτρης Κατσίβελης, πρωταγωνιστής στο χθεσινό παιχνίδι, με αυξημένους ρόλους λόγω της απουσίας και του Jones και του Κόνιαρη. Πάμε να ακούσουμε όσα μας είπε ο Δημήτρης Κατσίβελης νωρίτερα μέσα στην ημέρα, που έχει να κάνει και για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, και για το Λαύριο και για το δικό του το ζήτημα, γιατί είχε ένα συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Πάμε να τον ακούσουμε. Να μας πεις καταρχήν πώς το έζησε το παιχνίδι χθες, πώς έφτασε η ομάδα στο διπλό. Κάναμε ένα πολύ μεστό παιχνίδι και σταματήσαμε κατά πολύ τους επιθετικούς, ίσως τους καλύτερους επιθετικούς παίκτες της ΑΕΚ. Ήμασταν και πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο που υπήρχε από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι το τέλος και καταφέραμε να πάρουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη. Παρά τις δύο πολύ σημαντικές απουσίες, το κάνετε να φανεί πολύ εύκολο σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος. Ποια είναι ακριβώς εκείνα τα σημεία που σας έδωσε αυτή τη νίκη με τέτοιο τρόπο? Πιστεύω ότι όταν έχεις απουσίες, η ομάδα προσπαθεί, ο κάθε παίκτης δίνει κάτι παραπάνω, δίνει ίσως το 110% για να καλύψει αυτές τις απουσίες. Και αυτό κάναμε χθες. Πήραμε πολλά από πολλούς παίκτες και έτσι καταφέραμε ίσως να κάνουμε πιο εύκολα από ό,τι αναμενόταν τη νίκη. Όταν στα μέσα Φεβρουαρίου, πριν τη διακοπή δηλαδή για τις εθνικές ομάδες, η ομάδα έχασε στην Κίνη, ειλικρινά πιστεύεις ότι θα φτάσει σε ένα σημείο όχι μόνο να μπει και πάλι στο κόλπο της τετράδας, αλλά να γίνει και μέσα να είναι στα φαβορί? Η χρονιά, επειδή έχει πάρα πολλά παιχνίδια, έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές καλές στιγμές, πολλές κακές στιγμές. Σίγουρα και μετά τον αποκλεισμό μας από το Champions League, δώσαμε περισσότερη βάση στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς είναι ο μόνος στόχος που μας έχει απομείνει. Και πιστεύω ότι η ομάδα είχε την ποιότητα να το κάνει αυτό. Ίσως με τα δύο παιχνίδια τη βδομάδα υπήρχε η κούραση, υπήρχε μεγαλύτερη πίεση. Πάντως τώρα που είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο σε αυτό, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε και δείχνουμε ότι έχουμε πάρει ίσως με αυτή τη νίκη ένα καλό βήμα για να μπούμε στην τετράδα. Επειδή μετά τον αποκλεισμό από την Καρσίακα, όντως η εικόνα έχει αλλάξει και έχετε και συνεχόμενες νίκες. Είναι μόνο το κομμάτι του ενός αγώνα την εβδομάδα, ή έχει να κάνει και με κάποιες νίκες που ήρθαν μετά, ίσως μες στον Άρη, ίσως μες στον Κολοσσό, που σας έχουν αλλάξει λίγο την αυτοπεποίθηση, να το πω κάπως έτσι? Ναι, ισχύει. Όταν παίρνεις κάποια τέτοια αποτελέσματα, όπως το παιχνίδι με τον Άρη, αλλάζει η ομάδα, αλλάζει και το κλίμα, αλλάζει και η αυτοπεποίθηση. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η νίκη μες στον Άρη και πιστεύω ότι ήταν η αρχή για αυτό το καλό σερί που κάνουμε τώρα. Το μετά έχεις να το σκέφτεσαι καθόλου? Το τι έχει να κάνει με το συμβολαιό σου, την παραμονή σου? Είναι πραγματικά πολύ νωρίς γι' αυτό. Εγώ προσωπικά βλέπω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλω να τελειώσω τη χρονιά όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται για μένα και την ομάδα. Και το μετά μπορεί να περιμένει. Χωρίς να θέλω να πιέσω προς αυτή την κατένδυση, αισθάνεσαι δικαιωμένος όμως για την επιλογή σου στην αρχή ουσιαστικά της χρονιάς να έρθεις στον ΠΑΟΚ? Σίγουρα αισθάνομαι δικαιωμένος. Έχω πάρει πολλές εικόνες, πολλές παραστάσεις. Έχω πολλά παιχνίδια στα πόδια μου. Έχω προσπαθήσει να βοηθήσω την ομάδα όσο δυνατόν περισσότερο μπορώ και να κάνουμε κάτι καλό αυτή τη σεζόν. Να μην πιέσω κι εγώ, αλλά είσαι μια οψιόν. Όπως είπα, προέχουν πρώτα τα παιχνίδια και μετά η οψιόν. Μια που είναι τα παιχνίδια και είναι το Λαύριο, τους έπαιξες κάτω, ήταν δύσκολα. Τι πρέπει να προσέξεις από αυτό, δηλαδή γιατί είναι τόσο καλή ομάδα αυτή? Καταρχήν είναι ομάδα ρυθμού. Πρέπει να κόψεις το ρυθμό τους. Μπορούν να σχοράρουν με πολλούς τρόπους και μέσα στο καλάθι και έξω. Και παίζουν και μια πολύ μοντέρνα, να το πω, άμυνα με τις αλλαγές στα screen και αυτό ίσως κάνει την επιθετική λειτουργία σου να κολλήσει. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να προσέξουμε, το να μην τους δώσουμε ρυθμό και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να ακολουθήσουμε το πλάνο επιθετικά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Κατσίβελη και για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και για το δικό του θέμα
που πιέστηκε για να απαντήσει, αλλά δεν ήθελε να το κάνει. Και για το παιχνίδι με το Λαύριο που ακολουθεί. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του τώρα. Ξεκίνησε με την προετοιμασία του σήμερα. Να δούμε πώς θα είναι ο Κόνιαρης αύριο μεθαύριο. Λογικά ο Τζόνς θα είναι έξω και από αυτό το match. Και μετά ακολουθεί αυτή η πολύ μεγάλη διακοπή, η οποία έρθει σε πολύ κακό σημείο για τον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ. Ειδικά άμα κερδίσει και το Λαύριο. Τρεις εβδομάδες διακοπή σε ένα τέτοιο σημείο. Δεν θυμάμαι ήταν ποτέ τόσο μεγάλη. Δύο εβδομάδες θυμάμαι. Να είναι 20 μέρες διακοπή. Μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο νούμερο και είναι και πολύ μεγάλο. Θα ξεχάσουμε τους παίκτες. Μα το ανέφερε και ο Παπαθεοδόρου και νομίζω και οι περισσότεροι το αναφέρουν, ειδικά από αυτοί που δεν παίζουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή είναι σαν μίνι προετοιμασία στο Απρίλιο μήνα. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα της διακοπής. Δηλαδή, λέω για τον Σακέδα και καθίσουμε και γραφική. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι της Λίγκας, ο Ισακέ, να αφήνει να γίνεται αυτό την ώρα που υπάρχει, ας πούμε, μια ομάδα η οποία δεν ξέρουμε σε μια εβδομάδα, ας πούμε, θα υπάρχει, και μιλάω για τα Τρίκαλα για παράδειγμα. Δηλαδή τα Τρίκαλα πώς θα μπορέσουν να πληρώσουν αυτούς τους παίκτες που έχουν μείνει, το σπίτι, το φαγητό, την προπόνηση, τα έξοδα στην ομάδα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες χωρίς αγώνες. Ναι. Είναι απλά ερωτήματα αυτά. Πώς θα γίνει αυτό, ποιος θα τους πληρώσει, δηλαδή. Δεν είναι αλλίωση αν θα παίξουν τα Τρίκαλα, αν θα παίξουν με 7 παίκτες με τον Άρη και στα επόμενα παιχνίδια που έχουν με τον Κόρυβο για παράδειγμα δεν κατεβούν να παίξουν. Δεν είναι αλλίωση. Αυτό δεν θα πάει τη Λίγκα και να βάλει κανονικά τις αγωνιστικές χωρίς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ας παίξουν μετά. Σε μια εβδομάδα τρία μάτς ας παίξουν μετά. Δηλαδή είναι δυνατόν να περιμένουμε τώρα 20 ημέρες. Με τι έσοδα θα οι ομάδες, ακόμα και ο Άρης. Γιατί να μην τελειώνει μια για εξ αρχής και να τελειώσει. Είναι... Τι να πω τώρα, αυτό είναι αδιανόητο έτσι. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχει εξήγηση. Και συμφωνώ σε αυτό που λες ότι τον ΠΑΟΚ δεν συμφέρει τώρα γιατί δείχνει φορμαρισμένος. Βέβαια. Έρχεται αυτή η διακοπή τώρα που του βγαίνουν όλα. Θα μου πεις αν δεν πήγαινε καλά θα σε βόλευε. Οκ, άλλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, αλλά αυτό δεν έχει πάντων. Να κάνει τώρα. Λέμε πώς ναι. Είναι τώρα, άμα δεν ήταν, ναι εντάξει τι να κάνουμε τώρα. Και τον Άρη, σε θεωρητικό βέβαια, και τον Άρη του συμφέρει τώρα η διακοπή γιατί έχει τραυματίες. Και ξέχασα να το πω παράληψή μου πάνω στο ξέβηκα και το εξωγωνιστικό, ότι και ο Τσαρέλης έχει σημαντικό θέμα γιατί πήγε στο νοσοκομείο για στοματικές διαταραχές. Και αυτός δηλαδή τίθεται σε ένα αμφιβόλο για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Να. Έτσι. Εντάξει, είναι στοματικές διαταραχές, μπορεί να είναι απλά μια ίωση, κάτι που έφαγε, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να είναι, αλλά σαφέστατα είναι σημαντικό γιατί εξασθενεί ο οργανισμός. Έτσι δεν μπορείς να είσαι στην ίδια κατάσταση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφοντας, έχουμε κανονίσει και μια κουβέντα για Ηρακλή. Μετά και τη χθεσινή νίκη με τον Χολαργό που είναι σημαντική. Τι άλλο έχουμε πει πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι μαζί μας είναι και το Χέρσαλον του Γιώργου Μάσκα. Έτσι, κορυφαίος το έδωσε του και αυτός και φυσικά η ομάδα του. Σας προσφέρει απλές αλλά και πιο σύνδετες λύσεις για τα μαλλιά σας. Έτσι, όταν έχετε μια ιδιαίτερη στιγμή, θέλετε να βγείτε, να είστε καλοί, ξέρω εγώ, ωραίο σε μια γιορτή, σε ένα γάμο, οτιδήποτε. Εκεί κυρίως για τις γυναίκες είναι αυτά. Και εμείς οι άντρες πλέον τα κάνουμε. Έτσι, για την καθημερινή σας εμφάνιση και όχι μόνο λοιπόν, Γιώργος Μάσκας Hair Salon, Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-282-700. Πάει ένα τηλέφωνο, κλείνετε ραντεβού και τα σχετικά. Επίσης, Facebook και Instagram, George Maskas Hair Salon. Λατινικούς χαρακτήρες, ακολουθείτε και από εκεί και ενημερώνεστε για τα πάντα. Έτσι για τα νέα χτενίσματα που βγάζει στην επιφάνεια ο Γιώργος Μάσκας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε μάλλον σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Α2 συνέντευξη Κώστα Τότσιου για το παιχνίδι χθες την νίκη του Χολαργού. Και στο δεύτερο κομμάτι τη δεύτερη ώρα. Τι άλλο. This is why we play. This is why we play. Έτσι. NBA. Τι να κάνουμε. Πλέον θα κρίνουμε και νομίζω αριθμού NBA. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ και πάλι. Basket City. Μόνο για μπάσκετ φυσικά μιλάμε μέχρι τις 10. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Από τις 8 μέχρι τις 10. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο τρίτο ουσιαστικά κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες στην Α2 γιατί είχαμε αγωνιστική κανονικά. Να πούμε ότι και μαθηματικά το Περιστέρι κατέκτησε τον τίτλο και την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα χθεσινά αποτελέσματα τα οποία είχαμε. Δόξα Λευκάδα, ΣΑΕΛ Άρισσα 91-71. Δούκα Σαμαρούση 80-89. Χολαργό Ηρακλής 93-94 στην παράταση. Απόλλων Πάτρας Περιστέρι 80-82.
Εθνικός Αρκαδικός 82-55, Ψυχικό Ερμής Αγιάς 73-75, Αμήντας Καρδίτσα 75-77 και Καστοριά Παπάγου 88-65. Πάμε να δούμε λίγο βαθμολογία. Στη βαθμολογία το Περιστέρι έχει φτάσει στους 51 βαθμούς, 25-1 το ρεκόρ του. Έτσι και μαθηματικά, όπως είπαμε, έχει κατακτήσει τον τίτλο και την άνοδο στην Α1 κατηγορία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, Χολαργός 47 πλέον στο γκρουπ των ομάδων πάνε για play-off. Χολαργός 47, Ηρακλής 46. Από ό,τι φαίνεται εδώ, Νίκο, αυτοί οι δύο θα παλέψουν για την δεύτερη θέση. Έτσι, Πάτρα 43, Καστοριά 42 είναι η βαθμολογία μέχρι στιγμής. Έτσι πως είναι τώρα η βαθμολογία να τελειώνει χθες το πρωτάθλημα, Χολαργός με Καστοριά και Ηρακλής με Πάτρα. Αλλά η Πάτρα έχει τον Ηρακλή στο 2-0. Είναι αυτό το... Έτσι, αυτό το περίεργο σύστημα, σύστημα το οποίο... όπου ο Ηρακλής θα είναι στο 2-0 μέσα στην, με την Πάτρα και ουσιαστικά η Πάτρα θα θέλει μια νίκη για να αποκλείσει τον Ηρακλή. Έτσι. Πραγματικά πολύ περίεργο το σύστημα. Εντάξει, νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα πλέον έχουμε αυτό να ακολουθούν τα αποτελέσματα της ομάδες. Λοιπόν, από εκεί κάτω έχουμε Δόξα Λευκάδας και Αμήντας και Εθνικός έχουν από 40, Ψυχικό 38, Ερμής Αγίας 37, Καρδίτσα 36, Παπάγου 36, Μαρούς 36, 34, Αρκαδικός 29, Δούκας και Λάρισα. Επόμενη αγωνιστική είναι Α2 το Σαββατοκυριακό. Έχουμε και λέμε το Σάββατο τα περισσότερα παιχνίδια, Μαρούς Χολαργός, Περιστέρι, Ηρακλής, έτσι το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Αρκαδικός, Δόξα Λευκάδας, Ερμής Αγίας, Εθνικός, Καρδίτσα, Ψυχικό, Παπάγου, Αμήντας, Απόλλων Πατρών, Καστοριά. Και την Κυριακή έχουμε ΑΕΛ Λάρισας, Δούκας. Έτσι τώρα ουσιαστικά ο Ηρακλής κυνηγάει τον Χολαργό. Έτσι θέλει να περάσει τον Χολαργό προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί αυτός στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και να έχει το πλεονέκτημα έδρας, έτσι κόντρα στον τέταρτο, ας το πούμε, της βαθμολογίας της Μίνη, τον πέμπτο του πρωταθλήματος που ίσως να είναι η Καστοριά. Έτσι ο Ηρακλής θέλει να αποφύγει ουσιαστικά μόνο την Πάτρα. Το Χολαργό τον έχει στο 2-0 πλέον. Έτσι, την Καστοριά, αν δεν κάνω λάθος, και αυτή πρέπει να την έχει, να το δω λίγο. Στο 2-0, για να το δω λίγο αυτό με την Καστοριά. Τώρα για τον Ηρακλή, νομίζω ότι την έχει κερδίσει. Το Χολαργό τον έχει κερδίσει σίγουρα. 74-64 τον κέρδισε εδώ, στο Ιβανόφιο. Οπότε ο Ηρακλής ουσιαστικά θέλει να αποφύγει στα πλεόφ την Πάτρα. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο πλέον στόχο του Ηρακλή. Είτε βγει τρίτος είτε βγει δεύτερος, θέλει να αποφύγει την Πάτρα. Έτσι. Και να ελπίζει ότι η Πάτρα θα αποκλεισεί στα ημιτελικά και να μην βρεθεί μαζί του στον τελικό, ας το πούμε έτσι, τον play-off. Έτσι. Γιατί αυτό το περίεργο πραγματικά είναι πολύ περίεργο αυτό το σύστημα. Ξαναλέω, δεν ξέρω τι έχουν σκεφτεί και οι μάγοι εκεί της Ομοσπονδίας και έχουν αυτό το... Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην παίζουν τέσσερις ομάδες αυτές μεταξύ τους στις δύο νίκες. Ναι, όπως τελειώνει το πρωτάθλημα, να είναι η βαθμολογία, πλεονέκτημα έδρας και τελείωσε. Ο δεύτερος με τον πέμπτο και ο τρίτος με τον τέταρτο. Ναι, τελειώσαμε. Δηλαδή, πόση κουβέντα παραπάνω. Βλέπουμε όλη την ιστορία και να έχουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Μα δεν είναι. Άμα και να μείνει έτσι, κρατά το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Δηλαδή, τα μεταξύ του δεν μπορούν να καταλάβουν τι ρόλο πρέπει να παίζουν. Ναι. Έχει βρεθεί σε μια στιγμή, τι σημαίνει αυτό δηλαδή, τώρα. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα η Πάτρα παρακαλά να πέσει με τον Ηρακλή. Έτσι. Τι να πω. Mm. Πάντως ο Ηρακλής δείχνει να αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, να βρίσκει ψυχολογία για το παιχνίδι, για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Έτσι και πήρε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι χθες. Με σκορ NBA θα λέγαμε το 93-94. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε έναν από τον κορυφαίο του Ηρακλή χθες, τον Κώστα Ντοντότσι, ο οποίος μας ακούει από την Αθήνα που βρίσκεται η αποστολή γιατί παίζει με το Περιστέρι. Το Σάββατο και έμεινε εκεί ο Ηρακλής. Κώστα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν για την νίκη χθες και χρόνια πολλά να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη στην παράταση. Ένα παιχνίδι ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος. Και προσωπική μου άποψη είναι αυτή, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, και με εχθρική διαιτησία θα πω εγώ. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ σημαντική νίκη για μας. Τη θέλαμε και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για ψυχολογικούς. Χρειαζόμασταν μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας με έναν αντίπαλο ο οποίος νομίζω έχει τις ίδιες στόχους με εμάς, είναι λίγο πιο ψηλά από εμάς, θα το συναντήσουμε στα play-off πρώτα ο Θεός. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για την εχθρική διαιτησία αν ήταν τόσο εχθρική ή όχι. Νομίζω έχουμε συναντήσει και χειρότερες διαιτησίες. Σημασία έχει ότι πήραμε το αποτέλεσμα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα και είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Όπως είπες εσύ, ήταν μια σημαντική νίκη κόντρα σε μια ομάδα που από ό,τι φαίνεται θα είναι στο group για τα play-off. Έτσι, πολύ σημαντικό. Έχετε πάρει και το πλεονέκτημα το 2-0 απέναντι σε συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά πιστεύεις ότι πλέον στην κρισιμότερη φάση ίσως της χρονιάς, γιατί τελειώνει το πρωτάθλημα, αρχίζετε να βρίσκετε το ρυθμό που θέλετε να είστε ως ομάδα, θέλετε να είστε για αυτό το κομμάτι τελευταίο? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν ξεκινήσαμε έτσι όπως θέλαμε. Η ομάδα έχει κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της και σταθερότητά της, δεν έχουμε σταθερότητα την οποία θα θέλαμε. Ας ελπίσουμε ότι ακόμα και στο τέλος τώρα θα αρχίσει η ομάδα να πατάει καλύτερα μέσα στο γήπεδο και να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει και να παίζει βάσει των δυνατοτήτων της. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Σίγουρα έχουμε δείξει κάποια θετικά δείγματα. Ελπίζω να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, δεν ξέρω, το φοβηθήκατε καθόλου? Όχι, έτσι, δηλαδή το πήγατε μέχρι το τέλος δυνατά, βρεθήκατε σε κάποιες στιγμές πίσω στο σκορ, έτσι, αλλά γενικά φάνηκε, γιατί είδα κάποιο κομμάτι τηλεοπτικά κι εγώ, φάνηκε ότι όταν ήσασταν πίσω είχατε τον έλεγχο του αγώνα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ντέρμπι. Σίγουρα στα ντέρμπι νομίζω ότι αλλιώς ξεκινάς πολλές φορές, άλλα πράγματα έχεις στο μυαλό σου, αλλιώς πηγαίνουν τα πράγματα. Εμείς ξεκινήσαμε προσπαθώντας να παίξουμε λίγο καλή άμυνα πάνω στα του Χολαργού. Δεν μας βγήκε, άνοιξε το παιχνίδι, μπορέσαμε, ακολουθήσαμε στην επίθεση, βάλαμε 80 πόντους στην κανονική διάρκεια και βάλαμε 94 στο σύνολο και στην παράταση. Σας είπα, σημαντικό για μας είναι ότι καταφέραμε και κερδίσαμε ένα τέτοιο παιχνίδι εκτός έδρας σε ένα γήπεδο το οποίο νομίζω λίγοι έχουν περάσει από εκεί. Ήταν πολύ σημαντικό για μας, σας λέω και για ψυχολογικό λόγο, γιατί θα το συναντήσουμε μετά. Έτσι. Δεν το φοβηθήκαμε το ματς καθόλου, είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Σας λέω, μπορεί κάποια πράγματα στην πορεία από το σχεδιασμό να έχουν αλλάξει, να άλλαξαν, αλλά νομίζω ότι ο κύριος στόχος ήταν να μπορέσουμε να πιστέψουμε, να πατήσουμε στο γήπεδο για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Στο τέλος νομίζω ότι δικαιωθήκαμε. Επόμενο παιχνίδι, το ντέρμπι τώρα της αγωνιστικής με το Περιστέρι, το οποίο από χθες ουσιαστικά έχει και μαθηματικά κερδίσει την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Είναι ένα ντέρμπι. Ναι, μεν το Περιστέρι βαθμολογικά πλέον είναι αδιάφορο, αλλά εντάξει. Εντός έδρας νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και πάλι αποστολή, έτσι. Εντάξει, νομίζω το Περιστέρι πρέπει να ομολογήσουμε ότι δίκαια έχει βγει η κατηγορία. Έτσι. Έδειξε ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ από όλες τις ομάδες. Έδειξε σταθερότητα την οποία πρέπει να δείξει κάθε ομάδα εντός και εκτός έδρας όταν θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Το Περιστέρι έχει τα στοιχεία αυτά. Δίκαια έχει ανέβει η κατηγορία. Από εκεί και πέρα. Το ότι έχει βγει κατηγορία σίγουρα δεν σημαίνει κάτι, ότι θα είναι χαλαρή ή ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι για μας. Είναι ένα δύσκολο, είναι εξίσου δύσκολο παιχνίδι. Από ό,τι γνωρίζω θα έχουν και τη φιέστα, θα κάνουν τη φιέστα μεθαύριο με εμάς. Σίγουρα δεν ξέρω, είναι πολύ έμπειροι και τεχνικό επιτελείο και οι παίκτες για να τους επηρεάσει όλο αυτό. Εντάξει, για μας δεν πάμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο σίγουρα το θέλουμε και θα πάμε εκεί να διεκδικήσουμε μέχρι το 40 ό,τι μας αναλογεί. Τώρα βέβαια συζητήσαμε και πριν εδώ με τον Νίκο Κώστα αυτό το περίεργο σύστημα διεξαγωγής στο play-off, το οποίο κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ περίεργο. Βέβαια εσύ το βιώνεις με τον Ηρακλή και τα προηγούμενα χρόνια που βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση, και αναφέρομαι βέβαια στο ότι κρατάνε οι ομάδες τα σκορ, τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο. Κουβαλάνε τις νίκες. Έτσι δηλαδή τώρα εσείς έχετε 2-0 με τον Χολαργό, είστε 0-2 με την Πάτρα και 1-1 με την Καστοριά, έτσι. 1-1 με την Καστοριά και ο Χολαργός έχει 2-0 την Πάτρα. 2-0 την Πάτρα, δηλαδή. Εσείς ουσιαστικά τώρα θέλετε να αποφύγετε την Πάτρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι στα play-off. Έτσι. Σίγουρα. Το ιδανικό θα ήταν για μας να μην πάμε με μειονέκτημα 2-0. Σίγουρα. Αλλά δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Δεν σας προβληματίζει ίσως πηγαίνοντας προς το τέλος να κοιτάτε λίγο παραπάνω τα αποτελέσματα? Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται πολύ χαζό να του επιτρέπεσαι αυτό το σύστημα. Δηλαδή τελειώνεις δεύτερος, τελειώνεις τρίτος, παίρνεις το πλεονέκτημα έδρας και τελείωσε. Δηλαδή τι να μέτρα τα. Της κανονικής διάρκειας τα αποτελέσματα. Κοίτα, τι να πω τώρα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος διεξαγωγής. Ξεκινώντας το πρωτάθλημα εδώ και 3 χρόνια το γνωρίζουμε. Οφείλεις να προστατεύεις την έδρα σου για να μην έχεις τέτοια προβλήματα. Ναι. Δυστυχώς εμείς δεν τα καταφέραμε. Δεν προστατεύσαμε την έδρα μας.
Κουβαλάμε αυτή την κακίτα της Πάτρας. Μπορεί να κουβαλούσαμε και την κακίτα της Λεφτάδας, αλλά η Λεφτάδα από ό,τι φαίνεται δεν θα πει την πεντάδα. Δυστυχώς αυτή η ήττα της Πάτρας θα την κουβαλάμε. Θα την έχουμε μαζί μας. Δυστυχώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο τρόπος διεξαγωγής είναι αυτός. Το γνωρίζουμε, με αυτό θα πορευτούμε. Είναι με τα καλά του, με τα άσχημά του. Θα ήταν πολύ βολικό αν είχαμε εμείς 2-0 την Πάτρα, όπως έχουμε 2-0 το Χολαργό. Ναι. Θα λέγαμε τι καλό σύστημα είναι αυτό, μας βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ το λέω γενικά τώρα... ότι. Ναι. Και σήμερα μου φαίνεται χαζό. Δηλαδή, τερματίζεις δεύτερος, τελείωσε. Είσαι δεύτερος, παιδί μου. Συμφωνώ. Τώρα δεν πειράζει, αφού είναι αυτό, θα κοιτάξουμε να βάλουμε τα δυνατά μας. Θα πρέπει να πάμε να σπάσουμε, αν είναι η Πάτρα, δεν ξέρω πώς θα είναι η τελική κατάταξη βαθμολογίας. Από ό,τι φαίνεται θα είναι η Πάτρα στη τέταρτη θέση. Ναι. Αν είναι η Πάτρα, θα πρέπει να πάμε, αν μας έχει 2-0, πρέπει να κερδίσουμε την Πάτρα σε 3 παιχνίδια. Αυτό σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κερδίζεις σε μια εβδομάδα μέσα, Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο, να κερδίζεις μια ομάδα. Εμείς όμως οφείλουμε να το κάνουμε. Έτσι όπως έχουμε καταφέρει και χάσαμε την έδρα μας, έτσι οφείλουμε να το ξεπεράσουμε. Κώστα, ωραία, να σε ευχαριστώ για την συνομιλία, να ευχηθώ το καλύτερο. Νίκη βέβαια στο παιχνίδι με τον Περιστέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι νομίζω και για λόγους πρεστής αλλά και για βαθμολογικούς λόγους πολύ σημαντικό. Και έτσι. Για ψυχολογικούς. Έτσι, και για ψυχολογικούς για τη συνέχεια. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια και ελπίζω στο τέλος να κάνω μια συνέντευξη με Α1 μπροστά μας. Έτσι. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Επίσης, καλή συνέχεια, Κώστα. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, αυτά τον Κώστα τον Τόσιο από τον παίχτη του Ηρακλή. Εντάξει, τα είπαμε για το χθεσινό παιχνίδι με το Χολαργό. Είχε δίκιο σε αυτό που είπε, ότι εντάξει, έχουμε 2-0 στο Χολαργό, χάνουμε 2-0 την Πάτρα. Αλλά εγώ δεν το είπαμε αυτό. Το κατάλαβε. Ότι τερματίζει τρίτος, δεύτερος, τελείως. Δηλαδή τώρα, άκου, δες τι γίνεται τώρα. Ο Χολαργός έχει την Πάτρα 2-0. Ο Ηρακλής έχει 2-0 το Χολαργό. Η Πάτρα έχει 2-0 τον Ηρακλή. Είναι, δηλαδή, το σύστημα είναι ελληνική πρωτοτυπία. Δηλαδή, όσο τώρα, και να θέλεις να το κάνεις. Καλός ή κακός, ο Ηρακλής. Δεν θέλει να αποφύγει την Πάτρα. Γιατί να αποφύγει την Πάτρα ή πρέπει να πέσει η Πάτρα στο 5 ή να πάει ο. Θέλει να αποφύγει την ομάδα που 2. Είναι από κάτω στη βαθμολογία και να βρει αυτή την ομάδα που είναι από πάνω στη βαθμολογία. Και, δηλαδή... και να βρεθεί ο Ηρακλής στο 2. Εντάξει τώρα από τι, θα παίζει Πάτρα Καστοριά. Στην Πάτρα. Μάλιστα. Που διαφορά είναι στον έναν εδώ, 43-42. Και λογικά η τετράδα της, τον play-off αυτή θα είναι. Χολαργός, Ηρακλής, Καστοριά και Πάτρα. Θα είναι η τετράδα. Έτσι. Και από την άλλη ο Ηρακλής τώρα περιμένει. Να κάνει ένα παραπάνω στραβοπάτημα ίσως Χολαργός. Δηλαδή γίνεται λίγο ένας πανικός. Δηλαδή τώρα πώς θα δείτε λίγο, γιατί έχω μπροστά μου εδώ το πρόγραμμα τώρα. Απομένουν άλλες 4 αγωνιστικές. Έτσι ο Ηρακλής έχει να παίξει μέσα στο Περιστέρι. Υποδέχεται το Μαρούσι στις 21 του μήνα. Θα έχουμε πρωτάθλημα ευτυχώς στη διακοπή της Ευρωλίγκα. Πάει να παίξει μέσα στη Λάρισα την τελευταία. Στη βαθμολογία Λάρισα και τελευταία αγωνιστική ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αρκαδικό. Έτσι. Θεωρητικά πάντα αν εξαιρέσει το Περιστέρι κανείς είναι ένα πρόγραμμα που ο Ηρακλής μπορεί να κάνει το 3-3. Ο Χολαργός από την άλλη από ό,τι βλέπω εδώ έχει να πάει τώρα πάει μέσα στο Μαρούσι. Παίζει που είναι δύσκολη η έδρα του Μαρουσίου. Έχει να παίξει με την ΑΕ Λάρισας εντός. Λογικά θα κερδίσει εύκολα. Έχει να πάει μέσα στην Τρίπολη, μέσα στον Αρκαδικό, να παίξει. Και τελευταία αγωνιστική, ο Χολαργός παίζει με τον Ενημής Αγιάς εντός. Έτσι δεν ξέρω να κάνει κανένα δωράκι και ο Νέστορας κόμματος και η παρέα του, στον Ηρακλή. Τελευταία αγωνιστική αυτό ο Χολαργός. Φαντάζει, δηλαδή ο Χολαργός μπορεί να κάνει και το 4-4. Έτσι. Έχει με να πάει στην Τρίπολη. Εντάξει, η Πάτρα απ' την άλλη παίζει τώρα με την Καστοριά, μέσα στην Πάτρα όμως, από όλων πατρών. Πάει να παίξει μέσα στον Αμίντα στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική έχει μέσα το ψυχικό, που έχει κάνει ζημιά στο ψυχικό γενικά. Και τελευταία αγωνιστική πάει στον Εθνικό. Δεν μπορεί να πει ότι έχει και ένα εύκολο πρόγραμμα η Πάτρα. Έτσι. Με δύο παιχνίδια εκτός επικίνδυνα και τον ντέρμπι με την Καστοριά. Γιατί ντέρμπι είναι. Είναι 43 η Πάτρα, 42 η Καστοριά. Έτσι. Είναι μια τετράδα αγώνων τώρα που είναι πολύ σημαντική για τον Ηρακλή. Αν μπορέσει και βγάλει διπλό στο Περιστέρι, θεωρώ ότι θα παραμείνει ζωντανός και στο κυνήγι τη δεύτερη θέση. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει εκεί, μετά θέλει το στραβηματίωμα του Αμίντα. Δύσκολα. Είναι δύσκολο. Του Χολαργού, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά και με τον Ηρακλή. Όλη χρονιά για τον Ηρακλή.
μπορεί να κριθεί από εκείνη την ήττα που έκανε στο Ιβάλλον από τον Απόλλωνα Πάτρας. Έτσι όπως είναι το. Έτσι όπως πάει. Δηλαδή. Γιατί όπως είπε ο Κώστας. Κάτι που είναι άδικο. Εκεί θα το καταλήξω. Το να παίξεις σε μια εβδομάδα τρία παιχνίδια και κάνεις τρεις νίκες με την Πάτρα. Όχι ότι δεν είναι εφικτό, είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο να κερδίσεις τρία παιχνίδια. Ναι. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Είπαμε ελληνικές ολοτυπίες αυτά, ομοσπονδία. Μπάσκετ 1960. Ναι, είναι πραγματικά πολύ πρωτότυπο το σύστημα αυτό. Φέρνει λοιπόν. Και τις ομάδες για την Κύπρο να παίξουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο break για να επιστρέψουμε στο τελευταίο κομμάτι της κομπής με το αγαπημένο μας NBA, να δούμε τι έγινε χθες, να πούμε τα ζευγάρια, τα μάτς, το τι βγαίνει γενικά από το μαγικό κόσμο του NBA, να πούμε μαζί μας ο τον Κλίν Παντελίδης, μπαταρίες, λιπατικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου, βιολογικός καθαρισμός. Με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα μόνο εκεί, ο Κλίν Παντελίδης, Ρηγορόλα Μπράκη 100, Άνω Τούμπα και Μπρατήριο BP για τη διευκόλυνση των πελατών. Τηλέφωνο 2310-938-875. Επίσης, Δόξας Μπαγαρικά και Βόταν, εδώ και 40 χρόνια η εταιρεία Δόξας φροντίζει για τα πιάτα και τις γεύσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον πλανήτη. Πιπεριά κουκουμάς, κανέλα και γλάνης, κάρι, αλάτια μαραίων, κόκκινο μπλε και καπνιστό. Διάφορα είδη. Σέλαια Βότανα, θεραπευτικά Βότανα, χαμομήλι, Λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο και τσάγια εξωτερικό, όπως και αρκετά άλλα Βότανα και για την καθημερινότητά σας. Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2315-5646 και στο doxaspavlaspice.gr με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε με Russell the... Τώρα, πώς θα τον έλεγε λες ο Βαγγέλης Ιωάννης συνάδελφος, Russell, the 3D, αυτά έχουν βγει. Δε. The Triple Westbrook, κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Κάπως. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να βγάζουμε παράσταση. Άλλαζε που έχουν αυτοί οι Αμερικανοί, ειδικά τρελαίνονται. Βγάζουν για παρατσούκλια, χαμός. Θα μιλήσουμε για τη Μινεσότα φυσικά που επιστρέφει στα βιβλία μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, την εποχή του, του KG, έτσι το αγαπημένο μου KG, του Kevin Garnett, Big Σωστά. Ticket. Και για το τι έγινε χθες και πώς γίνονται πλέον οι διασταυρώσεις. Γιατί και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διασκεδάσμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μιλήσαμε για Άρη, μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για Ηρακλή. Τώρα θα μιλήσουμε για το αγαπημένο θέμα του Σταμάτη Μουρελή, που δεν είναι άλλο από το, από το NBA. Το οποίο επιτέλους μπαίνει στην πιο ωραία φάση της σεζόν του, έτσι. Ό,τι είδαμε στην περίοδο. Γιατί πλέον πολλοί κόσμοι θεωρώ, όπως παλιά στην εποχή τη δικιά μου, που τότε λόγω της τηλεόρασης είχε αρχίσει λίγο να έρχεται το NBA και να βλέπουμε λίγο κάποια μάτς και ξέρω εγώ. Πολλοί κόσμοι, ειδικά είναι νεολαία, ασχολούνται με NBA. Πάρα πολύ. Και εντάξει, είναι έτσι φωτός μπροστά από το δικό σου. Το βλέπει και τώρα, χαίρεσαι. Ναι, άσε, μην κάνουμε τώρα. Μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χαίρεσαι να το βλέπεις, δηλαδή πραγματικά. Κάθεσαι να δεις ένα παιχνίδι και το γουστάρεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Και έχει και την κόντρα. Προχωρήσει, ανέβασε ένα φίλο στο Facebook ένα βίντεο το πώς ήταν παλιά το NBA με Jordan και το ξύλο που έπαιζαν. Και έδειχνε, ας πούμε, ρε παιδί μου, φάσεις από παιχνίδια, σκληρά μαρκαρίσματα, απίστευτα σκληρά μαρκαρίσματα, και να πέφτει ξύλο ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων. Και λέω ότι εκείνο το NBA, έτσι, εμένα μου άρεσε περισσότερο, ρε, γιατί είχε πιο πολλές κόντρες, πιο πολλές έκθρες. Δηλαδή τώρα. Εντάξει, κλείβα ένα τέτοιο και ο Κάρι με τον Λεμπρόν είναι κολλητοί, ας πούμε, και τα λένε και κάνουν ομάδες. Εντάξει. Και τότε, ας πούμε, ο Τζόρνταν, ας πούμε, με τον Τόμας, πριν τα μάτς με τον Ντιτρόιτ, δεν μιλούσαν, ας πούμε. Και μπαίνει μέσα ο Τόμας που ήταν, ας πούμε, φίλοι και ξέρω εγώ, και τον έκανε κεφαλοκλείδωμα. Κατάλαβες. Εντάξει. Είναι. Και έτσι πως έγινε και το φετινό, δηλαδή χθες. Μπορεί να βλέπεις όλα τα μάτς, έβλεπα το Μινεσότα και δίπλα είχα. Όλο το, ξέρω εγώ, το live score, ας το πούμε έτσι. Και βλέπω όλα τα παιχνίδια χθες. Mm-hmm. Καλά, Μινεσότα βέβαια γινόταν πανικός, έτσι. Δεν υπήρχε καρεκλάδια, δεν υπήρχε διάδρομος. Ναι, και ήταν και το παιχνίδι τελικός όπως πήγε. Δηλαδή με παράταση, με κάποια μεγάλα σούτ, κάποιες μεγάλες άμυνες που έβγαλε ο Γκίπσον πάνω στο Γιόκιτς στο τέλος. Μεγάλα σούτ από το Γιόκι στην τρίτη και τέταρτη περίοδο. Ήτανε ματσάρα. Αυτό που λέγαμε τελικώς. Ο Μπάτλερ που μπήκε στη λογική του ηγέτη της ομάδας. Έτσι, που όλοι περιμένανε και μετά τη μεταγραφή που έκανε ο Μπάτλερ να είναι ο ηγέτης. Το κατάφερε αυτό και το έδειξε χθες. Έτσι, ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στη Μινεσότα. Και φυσικά βέβαια η Μινεσότα έσπασε και μια τραγική παράδοση που είχε, που ήταν το μεγαλύτερο σερί στο NBA χωρίς
χωρίς play-off, έτσι, από το 2004. Ναι. Εποχή φυσικά πιτσιρικά και Kevin Garnett. Ναι. Από τότε. Και αν δεν κάνω, ήταν και ο Στέφανο Μάρμπουρη επίσης. Δηλαδή από εκείνη την εποχή η Μινεσότα είχε να παίξει. Και το κακό ήταν ότι μετά, ειδικά του Garnett την εποχή, δεν πλησίαζε καν στα play-off. Ήταν δηλαδή. Του Κλώσου και του Μπάτσου την είχαν. Τελευταία ρεκόρ συνέχεια. Έτσι. Εντάξει, ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μέχρι το τέλος ντέρμπι, όσοι το είδανε, ειδικά στο τέλος και στην παράταση της εντεντωμένης σκυλή, άμα ακούγες και τους πήκε τους Αμερικανούς που έχω εγώ, εντάξει, ήταν της Μινεσότα η σπίκε, γιατί στο NBA συνήθως τα παιχνίδια τα δείχνουν τα κανάλια, τα τοπικά. Είχε και international μετάδοση χθες πάντως. Ναι, ήταν το παιχνίδι, ναι, που έδινε το NBA παντού. Απλά έχει και τα κανάλια, τα μεγάλα, τα δίχτυα, τα αμερικάνικα που δείχνουν τα παιχνίδια, έχουν τοπικά παραρτήματα και έχουν συνήθως αυτοί που κάνουν τις μεταδόσεις είναι ρεπόρτερ των ομάδων. Έτσι δηλαδή, αυτοί που κάνουν χθες που έβλεπα εγώ το μάτς ήταν ρεπόρτερ της Μινεσότα. Και συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή, είναι γνωστές οι φωνές. Έτσι όπου και να παίζουν. Και στο τέλος ειδικά φωνάζαν για φάουλ στον Μπάτλερ. Είναι δυνατόν να μην δίνει φάουλ αυτό στον Μπάτλερ? Δηλαδή λέω, ρε, που Ελλαδάρα. Τα φιλαράκια μας, έτσι Ελλάδα, ξέρεις που τρελαίνεσαι στο τέλος, ρε παιδί μου. Ναι. Μετάδοση. Τους έφευγε λίγο το Μινεσότα. Εντάξει, πολύ ωραίο παιχνίδι πραγματικά. Πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, και νομίζω ότι και η τελευταία αγωνιστική στο NBA φέτος ήταν πολύ δυνατή. Έτσι, πως πήγε η ιστορία όλη με τις διασταυρώσεις που δεν ξέραμε ακόμα πώς θα γίνει, πώς θα πάνε, που είχαμε αυτό το παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος οι Αμερικάνοι, οι οποίοι βάλαν τα περισσότερα παιχνίδια, τα ενδιαφέροντα τα βάλαν την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από ποια πόλη είναι και ποια περιοχή, έτσι, γιατί συνήθως, ας πούμε, η Δύση δεν παίζει 2 η ώρα και 3 η ώρα το βράδυ, δικιά μας. Τα περισσότερα μάτς είναι της Ανατολής που παίζουν νωρίς. Έτσι, αλλά είδαμε χθες ότι πάρα πολλά παιχνίδια ήταν στις 2 η ώρα. Γιατί υπήρχε αυτό το να μην ξέρει κανείς τι γίνεται με τα άλλα αποτελέσματα. Έτσι και διαλέγουν αντιπάλους ή οτιδήποτε. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Να πούμε αποτελέσματα και μετά θα σου πω τα ζευγάρια και θα μου βγάλεις 4-1, 4-0, 4-3 και τέτοια. Έτσι θέλω να τα βγάλω, μα τα παίξει κιόλας. Ναι, ρε φίλε. Μα γι' αυτό θα τα πεις, για να ακολουθήσει ο κόσμος. Για πες αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα. Χθες είχαμε την τελευταία αγωνιστική στο NBA, ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος στο μαγικό κόσμο του NBA. Είχαμε χθες λοιπόν Βοστόνη-Μπρούκλιν 110-97, Cleveland-Nueva York 98-110, Miami-Toronto 116-109, Orlando-Washington 101-92, Φιλαδέλφια-Μιλγουόκι 130-95. Είπαμε αυτό που. Πολλά με λίγα από πολύ νωρίς. 70-29 ήταν σε κάποια στιγμή και λέω τι γίνεται εδώ τώρα, δηλαδή τους διαλύσουν αυτοί. Ήταν πολλά με λίγα από πολύ νωρίς. Σικάγο-Ντιτρόιτ 87-119, Μινεσότα-Ντέβερ 112-106 στην παράταση. Με τη Μινεσότα να μπαίνει το εισιτήριο για τα playoff. Το Ντέβερ να αποχαιρετά και ξεκινάει οι διακοπές. Νέο Ορλεάνη, Σαν Αντώνιο 122-98, Οκλαχώμα Μέμφις 137-123, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να ολοκληρώνει τη χρονιά, τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο NBA με triple-double. Νομίζω ήθελε, έπρεπε να πάρει χθες 16 rebound. Ναι, ναι, τα έχει πάρει κάπου στην τρίτη περίοδο. Στο ντέρμπι του Λος Άντζελες οι Clippers έχασαν με 110-115 από τους Lakers. Και τη συγκριτική ιστορία εδώ, έτσι, του Ingram, του 34χρονου Ingram, ναι, ρε φίλε, που παίζει πάρα πολύ, για να ξέρει και ο κόσμος. Ο οποίος την... δεν κατάλαβα εσύ, αυτός είναι το tutor, τι είναι, καθηγητής. Καθηγητής είναι, έκανε μαθήματα. Ιδιαίτερα, ναι, ναι, κάπως έτσι. Όχι, okay. σε σχολείο. Έκανε μαθήματα για να συμπληρώσει το εισόδημά, ναι, γιατί στην D-League, στην αναπτυξιακή λίγα. Φέτος έχει καλά λεφτά. Μέχρι τώρα, ναι, ήταν. Αυτή είναι η λίγα που παίζουν οι θεατρικές των μεγάλων ομάδων. Έτσι, που ψωνίζουν και οι Ευρωπαίοι πολλές φορές και οι ελληνικές ομάδες. Οι μισθοί, επειδή δεν πηγαίνει κόσμος, οι μισθοί είναι πάρα πολύ μικροί. Γιατί παίζουν συνήθως. Έχει σε κάποιες πόλεις που είναι. Εντάξει, τώρα ξέρεις. Δεν είναι. Απλά τα έχουν εκεί σαν θεατρικές και τις συντηρούν οι ομάδες οι μεγάλες. Και οι μισθοί είναι λίγοι. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος έπαιρνε 19.000 δολάρια το χρόνο, 20.000 δολάρια. Και έκανε τον καθηγητή να συμπληρώνει. Και έπαιζε 10 χρόνια. Στην D-League. Δεν ήρθε ούτε μια φορά Ευρώπη. Που συνήθως όλοι αυτοί έρχονται Ευρώπη για να κάνουν ένα συμβόλαιο, να ξαναπάνε τη League. Ναι. Έτσι ζουν αυτοί. Δηλαδή έρχεσαι Ευρώπη, μαζεύεις λεφτά, πας εκεί, παίζεις και περιμένεις μήπως να πας στην NBA. Και το φωνάξαν οι Lakers, γιατί έπαιζε στη δεκαετία το Lakers, το φωνάξαν οι Lakers στα 33 του χρόνια να κλείσει
2 για 2 παιχνίδια. Σε 2 παιχνίδια πήρε σχεδόν όσα λεφτά θα πάρει για όλη τη χρονιά. Αποθέωσε το μεταξύ στο γήπεδο με το που μπήκε μέσα. 4 στα 5 τρίποντα. 18 πόντους δεν είχε. Ναι, 19. 4 στα 5. Και το, γενικά στο τρίποντο στην D-League ήταν στο 45%. Ναι, 45%. Έτσι, πολύ ωραία το στήσαμε βέβαια και οι Lakers, να το πούμε αυτό. Έτσι με Magic να τον υποδέχεται, με Luke Walton. Τηλεφώνημα στη γυναίκα του στο γήπεδο, όλοι χειροκρότημα. Ουσιαστικά ήταν σαν να του λένε οι Lakers, μπράβο σου που περίμενε τα χρόνια στην D-League και δεν έφυγε. Και πάρε τώρα, ας πούμε, σε διάφορα παιχνίδια, αλλά και τα λεφτά δεν είναι τίποτα για του Lakers. Τώρα του δώσουν για δυο μας τώρα 15.000 δολάρια, mm-hmm. όταν οι Lakers κοστίζουν ξέρω εγώ 1,5 δις. Αλλά είναι όλο το story, βέβαια, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι οι Αμερικάνοι λατρεύουν τα story. Πεθαίνουν για καλά story. Έτσι. Πεθαίνουν. Δώσουν καλό story και πάρουν την ψυχή. Έτσι και η ιστορία αυτή του Ingram, 33 χρόνια. Το σκηνικό που είναι και καθηγητής μαθηματικών ταυτόχρονα έτσι. Για να συμπληρώνει το. Ήτανε, το μήνα του, να το ναι, πω έτσι. Ήταν τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα συνεχίσει του χρόνου να παίζει τη Λίγκ και να έρθει στην Ευρώπη, αλλά νομίζω πάλι τη Λίγκ θα παίζει με το να βρει κανένα συμβόλαιο. Λοιπόν, Portland Utah 102-93 και San Antonio Houston 96-83. Αυτό με το παίξαν και over πολύ, φάγανε τα μούτρα του. Με τον, να πω επίση ένα σημαντικό, Vince Carter 20 συνεχόμενες χρονιές έτσι στο NBA. Ο τρελό Vince, αυτή πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Έτσι, 40 πια. Εντάξει. Ο μάστερ των καρφωμάτων θα πω εγώ. Έτσι, ό,τι και να λένε κάποιοι για διάφορους, εγώ θεωρώ ότι ο Vince Carter ήταν ο μάστερ των καρφωμάτων. Πραγματικά, είτε ήταν σε διαγωνισμό, είτε ήταν μέσα στο παιχνίδι. Έτσι, γιατί και μέσα στο παιχνίδι δεν είναι εύκολο να κάνει εντυπωσιακά πράγματα την ώρα του αγώνα. Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχει το πάθος, έχει την αλτικότητα, έχει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο βαθμολογίες. Τι έγινε και πώς γίνουν τα play-off πλέον. Λοιπόν, στην Ανατολή 59-23 κορυφή για το Ρόντο, το οποίο παίζει με την 8η Ουάσιγκτον που τερμάτισε 43-39. Δεύτερη τελειώσαν οι Celtics με 55-27, παίζουν με το 7ο πλέον Milwaukee του Γιάννη Αντετοκούμπο 44-38. Το Milwaukee ισοβάθμισε με το Miami 44-38, αλλά το Miami πήρε την έκτη θέση. Λοιπόν, Φιλαδέλφια τρίτη 52-30 παίζει με το Miami. Και το μεγάλο παιχνίδι που λέγαμε και προχθές, το μεγάλο ζευγάρι για μένα στην Ανατολή, είναι το τέρατο Cleveland του 50-32 με την πέμπτη Ινδιάνα του 48-34. Έτσι. Mm-hmm. Με την Ινδιάνα έχει κερδίσει 3-1 στην περίοδο, την κανονική, το Cleveland. Έτσι δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχει βρει το κουμπί του Cleveland και του LeBron η Ινδιάνα. Έτσι με όλα αντίπο, με Στίβενσον και τα σχετικά. Βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή παίζουν η Φιλαδέλφια με τους Heat και οι Raptors με τους Wizards. Βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα και προς Δευτέρα και μάλιστα νωρίς, 8 η ώρα το απόγευμα είναι το Celtics Milwaukee και λίγο αργότερα είναι το Cavaliers Pacers. Για βγάλε μας εδώ παιχνίδια και ποιος. Raptors Wizards τώρα, έτσι. Τι, είναι εύκολο για τους Εντάξει, πόλους, νομίζω, ναι, νομίζω ότι 4-0-4-1. Μέχρι 5 βάζουμε. Ναι, δεν νομίζω ότι οι Wizards μπορούν να κάνουν κάτι. Celtics ξέρει πως είναι με Γιάννη. Είναι ερώτημα. Μεγάλο Celtics. Στο είπα και πριν. Δεν ξέρω αν οι Celtics, παρότι δεν έχουν τους δύο star, αλλά έχουν αυτή τη λογική της ομάδας τα τελευταία χρόνια του, που έχει βάλει ο Steven στη λογική, τον οποίο το θεωρώ αυτή τα τελευταία χρόνια τον κορυφαίο προπονητή με βάση τη βελτίωση της ομάδας. Mm-hmm. Έτσι, όχι με τους τίτλους, με βάση τη βελτίωση της ομάδας. Έτσι, δηλαδή παίρνει το Smart τώρα και τον έκανε παίχτη τον Ροζίρι, έρχεται ο Tatum και ο Τζάλεν Μπράουν ας πούμε από τον πάγκο και βάζουν 15-20 πόντους. Να πω την αλήθεια, ενώ είμαι Celtics, αν θα πω κάτι θα το έπαιζα, πιστεύω θα πάει στα 7. Θα πάει Game 7 ναι, αυτό θα πάει 7. Τώρα, εγώ νομίζω ότι κάπου εκεί στα 4-3 Milwaukee, 4-3 Βοστόνη. Για πρώτο γύρο, άμα ήταν δεύτερο γύρο θα σου λέγαμε Μιλγόκι. Αλλά για πρώτο γύρο πιστεύω ότι θα αντέξει η Βοστόνη ένα γύρο ακόμα να παίζει δυνατά με αυτούς τους παίκτες, με αυτό το ρόστερ. Ναι. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει σε 7ο παιχνίδι. Το Boston Milwaukee. Έτσι. Φιλαδέλφια, Μαϊάμι, βλέπεις να βγαίνει σκούπα. Κοίτα να δεις. Η Φιλαδέλφια έχει εντυπωσιάσει, αλλά είναι κανονική περίοδος. Άλλο playoff, άλλο κανονική περίοδος. Και απ' την άλλη έχουμε ένα Μαϊάμι που μόνο που έγινε ο D-Wade μέσα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν θεωρώ ότι το Μαϊάμι
θα αποκλείσει τη Φιλαδέλφια. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλο φαβορή η Φιλαδέλφια. Ναι. Δεν είναι λίγο πυραυλοκίνητη σε κάποια διαστήματα των αγώνων. Απλά στα play-off δεν ξέρω τα play-off είναι play-off. Ναι. Δηλαδή τώρα σκέψω ότι από τη μία στα αποδυτήρια θα είναι ο Σίμος και ο Εμπί που δεν έχουν παίξει ποτέ. Mm-hmm. Και από την άλλη θα μπαίνει ο Wade που θα δείχνει τα δαχτυλίδια. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό σε λογική play-off. Εγώ και αυτό θεωρώ ότι μπορεί να πάει στα 7. Μπορεί να γίνει και η έκπληση με το Miami, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται η διασταύρωση αυτή. Και το άλλο λες να πηγαίνει 7, το Cleveland Indiana. Ναι, και αυτό πιστεύω. Πολύ ξύλο. Και αυτό θα έχει πολύ ξύλο. Πιστεύω ότι στα 6 θα πάει σίγουρα. Mm-hmm. Στα 6. Είναι πολύ σημαντικό σίγουρα το πλεονέκτημα του Cleveland, της έδρας. Αλλά όπως είπα, έχει 3-1 στην κανονική περίοδο η Indiana, η οποία είναι πολύ ανεβασμένη με όλα αντί που να είναι πλέον ηγέτης. Θεωρώ ότι θα πάει 6, μπορεί και 7. Θα είναι πολύ δύσκολο ζευγάρι, πολύ το ξύλο. Δηλαδή από όλα αυτά που είπαμε στην Ανατολή, εγώ θα κάτσω περισσότερο να δω αυτό. Εντάξει, το Βοστόνι με λίγο και θα το δω για άλλους λόγους. Okay. Αλλά θα κάτσω να δω αυτά τα παιχνίδια του Cleveland με την Ινδιάνα, γιατί θέλω να δω πώς θα αντιδράσει και ο LeBron σε αυτή την κατάσταση. Γιατί πραγματικά η Ινδιάνα μου θυμίζει ομάδα παλιά σκοψιά. Δηλαδή ομάδα δεκαετίας 90. Με ξύλο, με τρέλα. Η Ινδιάνα είναι και μια παραδοσιακή μπασκετική πόλη που έχει και πολύ τσαμπουκά μέσα. Δεν είναι δηλαδή Glamour, ξέρεις, Golden State, Lakers. Mm-hmm. Είναι βέβαια μου σκληροτράχυλη. Έτσι, Reggie Miller. Σκληρή ομάδα, ξύλο. Trash talking. Έτσι είναι και αυτή η ομάδα του Ινδιάνα. Περιμένω να είναι πολύ δυνατό το ζευγάρι. Βέβαια, εδώ να πούμε όπως αυτό που λέγαμε και προχθές. Έτσι τώρα βέβαια, το για παράδειγμα, ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο, που παίζει με το 2, αν αποκλείσει και πάει μετά με Φιλαδέλφια μία, μπορεί να πάει και τελικό το Milwaukee, έτσι. Δηλαδή αποφεύγει στη διασταύρωση και το Toronto και το Cleveland. Το Milwaukee. Mm-hmm. Οπότε, μπορεί από εκεί που λέγαμε ότι η χρονιά δεν είναι καλή για το Milwaukee και τον Γιάννη, μπορεί ξαφνικά να το δούμε τελικό Ανατολής. Έτσι. Κανείς δεν ξέρει. Καλά, ναι, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε Δύση. Ναι, ναι. Λοιπόν, στη Δύση, το Houston παίζει με τη Μινεσότα. Η Μινεσότα που τελείωσε στην 8η θέση, νικώντας τον Denver με 47-35. Το Denver έμεινε 46-36 τελευταίο. Ένατο, συγγνώμη. Το Houston έχει το καλύτερο ρεκόρ στο NBA με 65-17. Έτσι, το καλύτερο ρεκόρ στο NBA τη φετινή χρονιά. Και ίσως φέτος να έχει παίξει και το πιο εντυπωσιακό μπάσκετ. Σωστό. Έτσι, τώρα εδώ. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Σκούπα. Είναι πιθανό. Πιθανή σκούπα. Είναι πιθανό. Δεν ξέρω για τους Rockets, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για το κομμάτι των play-off. Γιατί δεν είναι ομάδα που είναι και πολύ περπατημένη έτσι αυτό το... για να μπαίνει ως φαβορή, yeah. Να το πω έτσι. Γιατί η Μινεσότα τώρα από τη στιγμή που κατάφερε μετά από 14 χρόνια να μπει στα play-off, είναι και λίγο και χαρά τη συμμετοχή τώρα. Okay. Τώρα μου ήρθε η ειδοποίηση από το Twitter. Ο Ντι Γουέιντ έγραψε για τον Ράσελ Westbrook. Έχει ξεκινήσει επειδή πολύ τον κράζουν ο Westbrook ότι πολλά θα κάνει για τα στατικά. Και τώρα γράφει και ο Ντι Γουέιντ. 2 years λέει in the row average και triple double. Εστί gets criticized. Ναι, δηλαδή ότι δύο χρόνια συνεχόμενα έχει μέσου όρου τριψήφιου και ακόμα λέει τον κριτικάρουν κάποιοι. Εντάξει, τώρα και αυτό είναι λίγο, ναι, είναι λίγο ρε παιδιά. Ποιο το κριτικάρει, το αν έχει τριψήφιου τώρα, δηλαδή, τι. Εξωπραγματικό ότι... το να έχει ναι. Μέσου όρου triple-double σε πόντου, assist και rebound για μία χρονιά. Εξωπραγματικό. Και για δεύτερη. Τι να συζητάμε έτσι. Τώρα. Και ο άνθρωπο το έχει πετύχει 2-4 σεζόν. Έτσι. Το Golden State το δεύτερο με 58-24 παίζει με του San Antonio Spurs. Αυτό θα κάτσω που δεν θα έχει στεφκάρει στο πρώτο γύρο. Αυτό θα κάτσω να το δω το ζευγάρι. Γιατί ό,τι και να λέμε για του Σαν Αντώνιο Σπέρς, είναι Σαν Αντώνιο Σπέρς. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να του υποτιμήσει, δεν μπορεί να του ξοδεύει. Δεν έχουν Λέοναρντ. Να του πισωβλημένου. Έτσι. Έχουν μια τεράστια γάτα, ένα τεράστιο προπονητή στον πάγκο, Πόποβιτς. Έχουν προσωπικότητε τεράστιε που είναι αγέρασαν, αλλά όταν έχει μέσα ένα Μανού Τζινόμπιλι που έχει. Πλέον φέτος πάρει και παραπάνω ρόλο, δηλαδή έχει μπει στη λογική του ηγέτη όπως παλιά, mm-hmm. γιατί είχε αφήσει αυτό το ρόλο και ήταν έκτος και έβδομος παίκτης. Έτσι, και είναι σαν να το ένας παίζει, παιδιά, δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις. Ναι. Μπορεί να γίνει και σκούπα, έτσι, 4-0, συνοπτικά, μπαμ, ναι, μπαμ. Μπορεί, μπορεί. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει έτσι. Έχεις τους Spurs,
ό,τι και να είναι Spurs. Mm-hmm. Πραγματικά δηλαδή, ανήκει, οι Spurs ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των ομάδων, ότι όπως και να είναι, είναι οι Spurs, παιδί μου. Έχουν αυτό που λέμε φανέλα, έχουν μεγάλη εμπειρία. Όλοι, όσοι παίζουν αυτή τη στιγμή στους Spurs, σχεδόν οι περισσότεροι έχουν δαχτυλίδια ή δαχτυλίδι, οπότε έχουν τη λογική των playoff. Και είπαμε ξανά ότι τα playoff με, με την κανονική είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Portland, Νέο Ορλεάνη. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζευγάρι. Ωραίο ζευγάρι. Over. Έτσι. 125-123. Ναι. Το Portland, το οποίο μπαίνει για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια σε μια θέση ισχύως ως τρίτο. Η λογική βέβαια λέει ότι θα πάει πάνω στο Golden State. Λογικά. Και από την άλλη έχουμε την Νέο Ορλεάνη, η οποία παρά την απουσία του Cousins μπήκε στα playoff. Έτσι, που είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τώρα στα playoff έχει ένα ραζόν Ρόντο που δείχνει πολύ διαφορετικό σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν τέριαξε τόσο πολύ τελικά εκεί με Αντώνιο Ντέιβις. Και έχει τον Αντώνιο Ντέιβις που για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος ψηλός του πλανήτη. Είναι για μένα ο καλύτερος σέντερ ο Αντώνιο Ντέιβις. Με διαφορά από όλους τους υπόλοιπους. Ακόμα και με τον Κάζενς. Ωραίο ζευγάρι είναι αυτό. Ωραίο ζευγάρι είναι. Τα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν μπορούν. Εμένα τα δύο τελευταία ζευγάρια μ' αρέσουν πιο πολύ στη Δύση. Ναι, το Blazers, Pelicans. Σκούπα. Και το άλλο. Και φυσικά ναι, αυτό το τέταρτο ζευγάρι. Είναι πολύ ωραίο. Με τις ισόβαθμες ομάδες, 48-34 τελείωσαν τη χρονιά. Mm-hmm. Απλά οι Οκλαχώμα πήραν το πλεονέκτημα έδρας. Οκλαχώμα City Thunder, Utah Jazz. Η Οκλαχώμα του Russell, free triple-double Westbrook και των άλλων δύο star, έτσι του Paul George και του Carmelo. Κόντρα σε μια Utah Jazz, σκληρή Utah Jazz, σκληρή ομάδα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή παραδοσιακά είναι σκληρή ομάδα Utah. Η οποία ομολογουμένως εντυπωσίασε στο δεύτερο μισό, θα πω εγώ, της χρονιάς. Πραγματικά. Και νομίζω εδώ είναι 50-50 το ζευγάρι. Το 50-50, ξεκάθαρα. Το βλέπεις να πηγαίνει για 7ο. Θεωρητικά ήταν το πιο ισορροπημένο ζευγάρι. Είναι το πιο ισορροπημένο, ναι. Και από, δηλαδή, και νίκη. Αν το πάρεις με βάση τις πιθανότητες, ναι. Οκ. Okay. Διάβαζα, έβλεπα κάπου πριν ότι ο Άντωνη φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχει πετύχει 30 πόντους σε κανένα παιχνίδι. Ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ. Η Οκλαχώμα, ρε φίλε, έχει τον Westbrook και για μένα οι άλλοι δύο όλη τη χρονιά έχουν βοηθήσει ελάχιστα. Κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορεί τώρα και ο Μέλο και ο Τζόρτζ να μην δίνουν αυτά που περιμένουν, κάποια στιγμή πιστεύω θα τα δώσουν. Αν το κάνουν, η Οκλαχώμα μπορεί να πάει και πολύ μακριά. Αν το κάνουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουν κάνει. Και η Jazz και καλή ομάδα είναι. Και το Μίτσελ, αυτό το παιχταρά έχουν, που κάνει καταπληκτική χρονιά παρότι ρούκι. Εκπληκτικός, ναι, εκπληκτικός. Εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ, ξαναλέω πάλι, είναι διαφορά τα play-off με την κανονική. Δηλαδή, η Οκλαχώμα έχει Paul George. Εντάξει, ο Καρμέλο δεν έχει τόσο εμπειρία με play-off, γιατί ίσως Knicks δεν πολύ έβλεπε. Ναι, ρε, πάλι παιδε, έχει, Καρμέλο, ρε, φίλε, πάλι δηλαδή... έχει μια εμπειρία. Ναι. Έχει Ράσελ. Ο Άνταμς, ο οποίος στα play-off, το είδαμε και πέρσι, μεταμορφώνεται. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Απ' την άλλη, έχουμε μια Γιούτα η οποία. Εντάξει. Είναι άπειρη σε σχέση με τον Οκλαχώμα. Είναι καλή ομάδα όμως. Είναι καλή ομάδα όμως. Ναι, είναι καλή ομάδα. Έτσι και έχει τον πιτσιρικά, αυτό που είπε στο Μίτσελ, που κάνει εκπληκτική σεζόν. Και δεν ξέρω να δούμε. Αν θα τελικά ο Σίμος βγει. Γιατί με το Σίμος υπάρχουμε και έχουμε ένα θέμα. Είναι ρούκι τελικά ή δεν είναι. Είναι και αυτό. Είναι ρούκι, ρε παιδιά, ο Σίμος. Εντάξει, έχασε μια χρονιά σχεδόν με τραυματισμό. Δεν ξέρω, είναι ισορροπημένο πιστεύω το παιχνίδι, το ζευγάρι. Τώρα βέβαια, αν ρωτήσει κάποιον το οποίο εγώ θέλω να περάσει η Νέα Ορλεάνη ή ο Οκλαχώμα, γιατί έχει την τριάδα αυτή, γιατί Γιούτα δεν ξέρω κανέναν. Έτσι θα σου πει ένα απλό φιλάθλο. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ισορροπημένο το ζευγάρι. Γενικά φέτος βλέπουμε πολλά ζευγάρια που δεν μπορείς. Δεν ξέρω αν θα έχει πολλές σκούπες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και τον Golden State τώρα, άμα έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα τον Golden State, θα σου λέγα σκούπα. Και χωρίς Steph Curry. Αλλά επειδή παίζει με τους San Antonio, δεν σου λέω σκούπα. Δηλαδή, άμα έπαιζε ή με τους Minnesota ή με τη Νέο Ορλεάνη, θα σου λέγα σκούπα είναι το ζευγάρι. Έτσι. Αλλά γενικά δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη διαφορά, θεωρώ. Να, δηλαδή, δεν ξέρω αν δούμε και κάποια έκπληξη στο τέλος χρονιάς
και από αυτούς που έχουν τα λεγόμενα πλεονεκτήματα. Και ούτε θεωρώ ότι το Golden State είναι τόσο μεγάλο φαβορί όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, και εγώ δεν το νομίζω αυτό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι οι Rockets είναι. Όπου τραβήξαμε πολύ, δε. Δεν νομίζω ότι οι Rockets είναι. Δεν μας ενόχλησε κανείς. Σωστά. Δεν νομίζω ότι οι Rockets είναι, ξέρεις, τόσο φαβορί όσο νομίζουν οι περισσότεροι. Ο LeBron είναι ερωτηματικό. Και από εκεί και πέρα μετά. Ναι, κάποιος ξέρεις, θα εμφανιστεί από πίσω που δεν περιμένεις, ναι, λογικά. Και επίσης φαίνεται πάλι εύκολο να πεις ότι θα το πάρει ομάδα από τη Δύση, γιατί είναι οι καλύτερες ομάδες, έτσι από τη Δύση. Αλλά και πάλι δεν μπορείς να το τσεκάρεις αυτό 100%. Όχι. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις μόνο το Cleveland πώς θα αντιδράσει. Γιατί όποιος πει ότι το Cleveland δεν θα πάρει τίτλο. Όχι, ο LeBron έχει. Ας πάει να βάλει τα λεφτά του. Τι συζητάμε τώρα. Έτσι, μόνο που έχεις το LeBron. Αλλά εντάξει. Και το Τορόντο δεν το ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί. Κατάφερε να βγει πρώτο. Ναι. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια όλα αυτά, αλλά έχει μια σταθερότητα. Έτσι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος το NBA. Δεν ξέρω. Μου βγάζει μια ότι. Ναι, δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά ναι, για κανέναν. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή έτσι. Θα είναι μεγάλη η σεζόν των playoff. Δεν θα είναι εύκολα με σκούπες και 4-0 και αυτά. Βλέπω ότι θα έχει πολύ παιχνίδι, πολύ ξύλο. Βλέπω ότι θα έχουμε έτσι πολύ δυνατά παιχνίδια. Σίγουρα θα θέλαμε να δούμε την Ολάνη με τον Cousins. Πώς θα ήταν στα play-off τους Celtics φυσικά με Kyle Irving τουλάχιστον. Τους παίρνουν το Leonard. Έτσι έχει απουσίες μεγάλες. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να καθίσεις και να δεις και πρώτο γύρο και δεύτερο και τρίτο έτσι. Και ούτω καθεξής. Έτσι όταν θα φτάσεις βέβαια τελική. Εντάξει, ο Νίκος Μοσχοβίτης θα πάει στο... να δώσουμε τη δύση. Θα πάει. Φαντάζεσαι. Καλά δεν θα εντάξει. Έτσι να πηγαίναμε ξανά τελικό NBA, να βλέπαμε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας Γιώργος Μάσκα και Σαλόν, έτσι, αν έχετε κάτι κανονίσει ιδιαίτερο στη ζωή σας και θέλετε να πάτε κάπου και να είστε ωραίοι και ωραίες, που θα πάτε φυσικά Γιώργος Μάσκα και Σαλόν, έτσι, αυτός και το επιτελείο του, κορυφαίες του είδος, σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες και προτείνουν τις πιο απλές και πιο σύνδετες λύσεις για τα μαλλιά σας, για την καθημερινή σας καθημερινή σας εμφάνιση και όχι μόνο φυσικά. Γιώργος Μάσκας, Hair Salon, Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο 2310-282-700 για να κλείσει ραντεβού, οτιδήποτε άλλο θέλετε να πάρετε να ρωτήσετε. Επίσης Facebook και Instagram, George Μάσκας, Hair Salon, έτσι λατινικούς χαρακτήρες, ακολουθείτε και από εκεί και ενημερώνεστε για τα πάντα. Λοιπόν, αυτά. Οι άλλοι ήρθαν ή μήπως εδώ είναι, εδώ είναι όλοι. Εδώ είναι. Λοιπόν, δεν κάνεις, εδώ είναι, εμείς ξανά ραντεβού την. Ναι, τώρα για Τσουλού, σήμερα σου λέει Europa League. Τι να ασχοληθούμε. Δεν βγαίνει το ψωμάκι. Ναι, να μας πούνε για τις φάγες της Γιουβέντους. Κλαίνε. Άλλο και αυτό τώρα. Θα το πω. Άντε, θα το πω. Κλαίνε όλοι. Από χθες όλο το Facebook λέει για τις φάγες της Γιουβέντους του Μπουφόν. Α, κλαίνε δάκρυα. Έχει κάτσει να δεις τα τελευταία 3 χρόνια λίγο την Ιταλία να δεις λίγο η Γιουβέντους τι κερδίζει. Τι πέναλτι κερδίζει από. Σταμάτη, φίλε, η εκπομπή είναι για μπάσκετ. Εσύ το λες. Ναι, άντε ξεφεύγω. Ναι. Δες μετά στους άλλους. Λοιπόν, 10 και 10 φτάσαμε. Λοιπόν, ραντεβού ξανά την Τρίτη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Και φυσικά με σοβαρά. Και να αγαπάτε τον μπάσκετ, έτσι πάνω απ' όλα. Ωραίος. Καλό βράδυ.